Δεν κρατιέσαι να βγεις στον αέρα. Τίποτα, είμαι έξαλλος. Δύο μέρες δεν έκανες εκπομπή και δεν κρατιέσαι, μου λες κόψε διαφημίσεις, κόψε τη ροή. Κόψα πάντα, δεν πρέπει να βγούμε στον αέρα. Πρέπει να βγούμε στον αέρα γιατί μόνο εμείς. Γιατί μόνο εμείς. Είμαστε στον μόνο εμείς. Εμείς δεν φύγαμε ποτέ. Έτσι, δεν τα πάρουν αυτά τα λαμόγια που έχουν πάρει όλα άδεια σε αυτό το λίμπερο κατά τα σαν θα κυνηγηθούν στο θάνατο. Γιορτινό κλίμα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Πιανού είναι. Πιανού είναι, κάτσε. Κάποιο να γιορτάσει τώρα, είναι top ημέρες. Είμαστε και σε κλίμα, νομίζω, Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Είπε. Δεν διαβάζαμε προχθές την ανακοίνωση για όσους. Το αντικαπνιστικό. Ναι, όσους καταγγέλνουν. Ακριβώς, DPG. Στο 1942. Ο DPG4. Καλό ψόφο. Να μπει όσους να βγάλουν το 2020. Ναι. Όσοι δηλαδή κατά το Δημήτρη Γιαννακόπουλο έχουν πάρει τηλέφωνο όλες αυτές τις προηγούμενες ημέρες, τους μένουν 5-6. 5-6 μέρες ακόμη. Καλό παράδεισο. Όχι, να μην βγάλουν το 20, είπε. Να μην βγάλουν. Α, θα έχουν. Έχουν ένα χρόνο να αποχαιρετήσουν γνωστούς, φίλους. Α, εντάξει, οκ. Ήταν προειδοποιητικό, δηλαδή. Ήταν μεγαλόψυχο. Μεγαλόψυχο, έδωσε χρόνο. Ναι. Τι έγινε, Σταύρο, πώς πέρασες? Συγκλονιστικά. Έγιναν vegan, δεν ξανατρώω κρέας. Αυτό ήταν, δεν αντέχω άλλο. Γενοκτονία. Δεν είναι γενοκτονία, είναι ότι εμφανιζόταν παντού κρέας και γλυκά, όπου και να πήγαινα, ερχόταν ο σατανάς μέσα μου. Ναι. Εντάξει, που τέτοιες εποχές θέλει να πάρεις φλύση. Ναι, αν και είναι, γιορτάζουμε τη γέννηση του Θεανθρώπου, αλλά ναι, υπάρχει... Αλλά δεν, να κάνει το κομμάτι του. Γιατί η εκπομπή, όπως είπαμε, έχει θεολογικές ανησυχίες. Ακριβώς, εννοείται αυτό. Εντάξει, και όλο παρασυρώμουνα. Ναι. Καλά που δεν γεννήθηκα γκόμενα. Έχω που δεν θα ήμουν φίλια έτσι. Ναι. Δεν θα έλεγα όχι ποτέ. Αλλά δεν γίνεται άλλο. Ως εδώ. Και μη παρέκει και σήμερα. Σήμερα να προτείνουμε δηλαδή αργότερα στην ενότητα. Η εντολή που έδωσα στο σεφ. Ναι. Είναι θέλω τόνο σαλάτα. Τόνο σαλάτα. Όχι ένα τόνο σαλάτα. Ναι, ούτε δύο. Ούτε δύο. Ναι. Τόνο σαλάτα. Δηλαδή λίγο μαρούλι, λίγο ντομάτα, λίγο αυγό βραστό και λίγο τόνο. Εντάξει, δεν τη λες και πολύ vegan τη συγκεκριμένη. Εντάξει, αγόρι μου. Έχεις βάλει πάλι το μισό. Δεν έβαλε. Το τόνο δεν μετράει. Ο τόνο δεν μετράει. Δεν είναι. Υπάρχει vegan με τόνο. Ναι, ναι. Ο τόνο δεν μετράει. Το αυγουλάκι τη κοτούλα. Το αυγουλάκι, εντάξει, ναι, αλλά πώς θα γεμίσουμε. Θα πάμε μετά κάθε τρεις και λίγο στο ψυγείο. Σε λίγο θα μου λέει, ξέρω αυτού η επινόηση, η σαλάτα του σεφ. Αυτή είναι η μεγάλη παπαγία. Το ότι λέγεται σαλάτα αυτό το πράγμα που είναι πολύ χειρότερο από ένα κατσίκι, ας πούμε, να φας. Εντάξει, μην τα παράδεις. Εντάξει, μαγιονέζες, μουστάρδες, κασέρια, μπέικα. Μουστάρδα δεν μπαίνεις. Σου λέω, βάζεις σως. Εντάξει, τη σως πώς να τη φτιάξεις. Αφού έφτιαχνα και εγώ παλιότερα. Εξαρτώνται και συμμορία που λίστευε με Καλάσνικοφ στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή σου λέει, ρε βλάκα, λίστεψε, πρέπει να πάει στο Καλάσνικοφ. Δίνει στίγμα για το Καλάσνικο, ρωσική προελεύσεω. Ρωσική προελεύσεω. Ναι, ναι. Τα πιο, πρέπει να είναι τα πιο αξιόπιστα αυτόματα. Ή μη αυτόματα, πώ λέγονται αυτά. Αυτόματα. Όπλα, ναι. Χρόνια. Έτσι, α πούμε. Ρωσική δύναμη. Πούμε, σαν χθε το 1991 διαλύθηκε και η Σοβιετική Ένωση. Πούμε, γιατί, σαν χθε. Σαν χθε, το Boxing Day είχαν. Μάλιστα, κυρίε και κύριοι, αυτό είναι το ψυχιατρίο. Με εμά του δύο στο στούντιο και σου έχω τραγουδάκι έτσι. Για το διασκεδάσουμε. Όχι, βγάλε το. Συχαίνομαι τη φωνή τη. Θα τα ακούσω. Σιντι Λόπερ δεν είναι. Ναι, Σιντι Λόπερ. Συχαίνομαι. Μπούλο. Μπούλο τον μπάζο το έτη. Γιατί είμαστε οι δυο μα μόνο. Δεν πιστεύω να υπάρχει άλλο στούντιο που να έχει δύο άτομα αυτή τη στιγμή. Α, καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, ούτε στούντιο. Τι θα δώσαν δύο, γιατί αλλάζει φωνέ. Ούτε στούντιο υποδοχή και εξυπηρέτηση ανακούφιση. Είναι κλειστά όλα. Είναι κλειστά 27, δεν πάει κανεί δηλαδή. Είδα δύο μαγαζιά ανοιχτά. Ναι. Δεν τους είδες και χαρούμενους αυτούς που άνοιξαν. Mm-hmm. Γιατί ξέρουν ότι το ταμείο είναι μείον. Θα χτυπήσει ζήτα και θα κάνει τρικ τέλος. Δεν θα έπρεπε η σημερινή ημέρα υπό ειδικές συνθήκες. Δεν σου λέω η κάθε 27η του Δεκέμβρη να είναι αργία. Αλλά όταν υπάρχει αυτό το ανάμεσα. Δηλαδή. Όχι, μπορεί να είναι αργία το 27. Ναι, με ένα προεδρικό. Γιατί βγήκε από την κλινική, κατάλαβε. Ναι. Με ένα προεδρικό διάταγμα, ρε παιδί μου, ότι. Και που δουλεύουμε. Ναι. Ας έχουμε μια αργία. Κοίτα, εκεί θα όταν θα κάνουμε το κόμμα. Ναι, εκεί θα χτυπήσουμε. Θα βγαίναμε επαμψηφί. Ή έστω ρε παιδί μου τώρα κάνουν αυτές τις κληρώσεις. Θα βγάζουμε νόμους, δε. Δηλαδή, μετά από αργία Παρασκευή. Ναι. Δεν δουλεύεις. Δεν δουλεύεις. Ωραία. Μετά από αργία Πέμπτη. Μετά από αργία Πέμπτη. Ναι. Με η επομένη φερειπίν τη Τσίκνο Πέμπτη, εκείνη Παρασκευή. Θα γίνεται Τσίκνο Παρασκευή. Ναι, θα πρέπει να είναι αργία. Θα είναι η μέρα που ξετσικνίζεσαι. Ναι. Που βγαίνει από τη Τσίκνα, από τα ρούχα σου που πλένεις, που κάνεις.
νοικοκυριό, ημέρα νοικοκυριού. Ή αν δεν θέλουν να παραλύσει η χώρα, δηλαδή. Ας δίνουν, ξέρω εγώ, κατά το πώς υπάρχει αυτή η φορολοταρία. Υπάρχει ένας φίλος μου που ισχυρίζεται ότι κέρδισε 1000 ευρώ. Τίποτα, του δώσα 1000 ευρώ για να πει ότι κέρδισε. Στην πένα όλα. Να λέει ρε παιδί μου να παίρνουν κάποια αφημί και να κληρώνονται και να λέτε εσείς δεν θα πάτε στη δουλειά. Βέβαια οι περισσότεροι θα πούνε δεν έχουμε δουλειά. Είμαστε ανεργοί του. Έχω ελπίδες. Έχω 4 άτομα που βάλανε σύνολο. Τέλος πάντων λοιπόν κυρίες και κύριοι, εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε κυρίαρχοι των FM. Θα κάνουμε την εκπομπούλα μας κανονικότατα. Τώρα αθλητικό ραδιόφωνο σε αυτό το ανάμεσα. Τι λέτε, έχει παιχνιδάρι. Εντάξει, τώρα μου βγήκαν όλοι. Να σου πω κάτι. Άκουγα το πρωί εκπομπές. Εκπομπές που δεν ασχολιόταν ποτέ να πούμε με τα ξένα τα ποδόσφαιρα και Boxing Day. Και... Μα αλλά και το Boxing Day που άμα του έλεγε 8 στου 10 νομίζω ότι είναι box. Δεν είναι παιχνίδι εκείνη τη μέρα. Προφανώς, προφανώς. Επίσης μου αρέσει το κλασικό ποστάρισμα που κάνουν όλες τις σελίδες και όλα τα προφίλ για ένα. Για μια μυθική Boxing Day του 1960 κάτι που βγαίνει. Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Ναι, ναι, που βγαίνει κάτι 10 μήνε. Θυμάμαι όταν ήμασταν Sport Day που πουλούσε πολύ τότε. Ναι. Γινόταν σφαγή, μιλάμε 4 σελίδες κάθε ομάδα ρεπορτάζ από εδώ, από εκεί, το ένα το άλλο. Και έγραφε ο Χρήστος σε μια σελίδα το 1953 ο Τζον Άβενιου στην Bristol City. Αλλά ήταν χθες, α πούμε, Φερρυππίν, ένα ωραίο στατιστικό. Έπρεπε χθες να κάνουμε εκπομπή γιατί τα περισσότερα ήταν χθες. Αν χθες, α πούμε, διεξήχθη το πρώτο ποδοσφαιρικό ever παιχνίδι στην ιστορία του πλανήτη ανάμεσα στην. Derby County. Όχι, όχι. Sheffield FC. Άλλη, δεν είναι Sheffield, ναι, ναι. Άλλη ούτε United ούτε. Ούτε Wednesday. Sheffield FC μαζί με την Hallam παίξανε. Δύο ομάδες ιστορικές εκεί του Sheffield. Τώρα αγωνίζονται σε. Τοπικό. Στο τοπικό πρωτάθλημα. Σφάγα τα συμφέροντα. Η Sheffield FC θεωρείται, ρε παιδί μου, η πρώτη τέλος πάντων ομάδα που δημιουργήθηκε. Άντε αυτό το λες ότι έχει μια σημασία. Η Hallam FC είναι η δεύτερη. Δηλαδή το απόλυτο τίποτα. Μηδενικό, ας πούμε, να είσαι, ναι, η δεύτερη ομάδα. Και έχουν, για να έβασα μια σχετική φωτογραφία, έχουν στο γήπεδό τους από πάνω μια μίζερη ταμπέλα που λέει The home of Hallam FC, the world's second oldest football club. Η δεύτερη. Η δεύτερη παλαιότερη. Αλλά επίσης και σήμερα μια και πιάσαμε. Έχω δει πιο μίζερη. Πιο μίζερη. Ναι. Πηγαίνοντας για Τρίκαλα στα δεξιά είναι η Φαλκαδόνα. Ναι. Και γράφει μια ταμπέλα Εθνικό Στάδιο Φαλκαδόνας. Ναι. Και πίσω έχει χωράφια. Ναι. Ήταν αυτό το γήπεδο που θα έκανε η Χούντα. Ναι. Που μας έκανε δρόμους τα λεφτά. Ναι, ναι, ναι. Μας έκανε τις πόρτες. Για να γίνει το τελικό του κυπέλου της Ελλάδας εκεί. Σοβαρά. Γιατί είναι ακριβώς στη μέση μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Είχε παίξει τέτοιο. Ναι. Αλλά μπήκε μόνο η ταμπέλα. Δεν την ήξερα αυτή την πολύ άχρηστη πληροφορία. Ναι, φίλε, και όμως. Κοιμάμαι, κοιμάμαι. Και καμιά φορά. Όταν, δεν το έχω περάσει. Όταν έβραζε το αίμα των παιδιών, ναι, λέγανε α, συναντηθούμε, ξέρω εγώ, στη μέση κάπου, πάμε στη Φαλκαδόνα να τις παίξουμε. Έτσι. Ναι. Γιατί πρέπει να κάνουμε. Σωστό. Ίσως να δημιουργηθεί και ένα κάμπ. Ένα κάμπ, α πούμε. Ίδιες βενζίνες, ίδιες αποστάσεις. Πολύ τίμιο. Γιατί και η Αλαμάνα ήταν πιο κάτω. Πιο κάτω, φίλε. Είχαμε αέρα, είχαμε αέρα νότιο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αλλάζει ο αέρας. Ναι, 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 ναι. Αλλάζει, αλλάζει. Άλλη υγρασία, άλλο κλίμα. Άλλα τρεξίματα χρειάζεσαι. Αλλιώς οι αναπνοές. Ξέρεις, άμα συναντιόταν ας πούμε στο υψόμετρο του Μεξικό. Ναι, δύσκολα, στη Βολιβία. Δεν θα πιάλα τα ρεκόρ. Ναι, ναι, έχει ευνοϊκό άνεμο. Μάλιστα. Μη σου τύχει, μη σου τύχει. Ένα πολύ ωραίο της σημερινής ημέρας 27ης του Δεκέμβρη. Βρήκα έτσι μια πολύ άχρηστη πληροφορία. Βρήκα μια βαθμολογία του 1987. Την είδα. Την είδες, σαν σήμερα Κυριακή θα ήταν, ρε παιδί μου, την ολοκλήρωση της 11ης αγωνιστικής. Δεν πρέπει να έχει ξαναυπάρξει. Στη 15η έχει ψωμί. Στη 15η δεν τη θυμάμαι. Δεν τη... Ήτανε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Όχι, είναι το ΠΑΟΚ. Το Λάρισα ΠΑΟΚ μας σοφαρίζουν στο 90. Λάρισα του Μητσιμπόνα του χωρεμένου. Λάρισα ΠΑΟΚ εκεί μέσα. Λάρισα ΠΑΟΚ, ναι, ναι. Λοιπόν, όχι 15η, 14η. Τι αγωνιστική ήταν εκεί, μετά από 10 αγώνες. Ήταν η χρονιά που πήρε Λάρισα το πρωτάθλημα, να μην το ξεχνάμε. Ήταν πρώτη με 19 βαθμούς, ο Όφη δεύτερος με 17. Εκείνη τη χρονιά πήρε το κύπελο, νομίζω, Όφη ή όχι. Απέναντι στον Ηρακλή. Μπορεί. Τρίτος ο Εθνικός, το Εθνικάκι. Μπατίστα. Ναι, κυκλέει, κλαίει το Καραϊσκάκι, το μεγάλο τραγούδι που έχουν γράψει τα παιδιά από την Πάτα. Τέταρτος ο. Ο μονίμως δεν άλλαζε κάτι. Πάω Κάρι Σάικ είχαν 14, Παναθηναϊκός 13. Τότε να θυμηθούμε ότι το σύστημα για τις νέες γενιές ήταν 2-1-0. Ναι, 2-1-0.
Ο Ηρακλής είχε 11, ο Πανιώνιος 9, η Καλαμαριά 9, ο Πασεραϊκός 8, ο Λεβαδιακός 8, η Βέρεια 8, Διαγόρας 6, Ολυμπιακός 6 και Παναχαϊκή 5. Ο πρωτοτεθνός Ολυμπιακός. Ναι, ήταν η χειρότερη νομίζω χρονιά που είχε κάνει ποτέ ο Ολυμπιακός. Με Γιώργο Σαλιαρέλη. Είναι στην Κοσκοτά. Αργύρι, sorry. Όχι, είναι Κοσκοτά εποχή το 87. Ο Σαλιαρέλης ήρθε πολύ πιο μετά, μετά το 89. Σαλιαρέλης είναι το 87. Το 87 είναι Κοσκοτάς. Είναι Κοσκοτάς και είναι η εποχή που έχει έρθει και δεν έχει κάνει ακόμη μεταγραφές. Είναι έτσι σε μια αναμπουμπούλα, ρε παιδί μου, μετά τον Δεκέμβρη. Και λίγο νωρίτερα, στις 6 του Δεκέμβρη, παίζουν τα τρυπάνια. Στις 6 του Δεκέμβρη ήταν το περιβόητο μάτς του των Σερών, αν θυμάσαι καλά. Αυτά έτσι λίγο για τα ιστορικά στοιχεία. Και επειδή ο Κόλκας θέλει να μάθει τη μέρα, τι γιορτάζουμε σήμερα, είναι Στεφάνου πρωτομάρτυρος και Αγίου Μαυρικίου μάρτυρος επίσης. Είναι ο πρωτομάρτυρας και ως και το μάρτυρας. Ο Μαυρίκιος, ο Μαυρίκης, ο Μωρής. Μωρής εορτάζουν σήμερα. Μωρής είχε ο Άρης. Μωρής, αλλά ήταν επίθετο. Ναι. Είχε το δοκάρι. Ναι. Στο 2003. Ήμουνα για την ακρίβεια στο ύψος του δοκαριού. Ήμουνα στο ύψος μικρής περιοχής από πλάγια. Μην κλείνεις. Περιμένω τον καφέ. Ακούμε τα τρυπάνια. Δεν πειράζει, να ακούμε τα τρυπάνια. Άμα είναι να μην έχουμε καλά, καφέ. Καλά, ρε, δουλεύουν τέτοια μέρα. Καλά, και αυτοί τι είναι. Μα είναι μόνο τα τρυπάνια. Δεν μπορεί. Έλα. Ήρθε ο καφέ. Έλα, μην τρέπεσαι. Μπες μέσα, μπες. Έλα, σε κάνω στάρεγο. Μπες. Έλα, καλημέρα. Live, κυρίες και κύριοι. Μ' αρέσει που φέρεις και απόδειξη. Θα σώσεις το κράτος. Έτσι πρέπει, απόδειξη. Από εδώ φτάσαμε στα μνημόνια. Σε αποδείξεις, σου παρακαλώ. Δώσε ένα. Αυτό κάνω το ένα. Αφήνεις μπουρμπουάρ επειδή είμαστε στον αέρα. Όχι. Πάντα. Θυμάσαι. Έτσι άπλας ο Κόλκας. Να κάνουμε. Άντε, χρόνια πολλά, αδερφούλη. Τσάω, τσάω. Τώρα κλείνουμε. Τώρα κλείνουμε την πόρτα. Τώρα κλείνουμε την πόρτα. Έλα, τραβά. Μπράβο. Τι λέγαμε λοιπόν. Λέξει, άμα συνεχίζει να βάζει αυτή τη μουσική. Ναι. Τι θε να σε βάλει, δεν θέλω γκραντ σήμερα, ρε παιδί μου. Δεν μην βάζει γκραντ, δεν θέλω γκραντ. Δεν θέλω ροκ, δεν έχω ρίξει. Είναι Παρασκευή, είναι μετά από γιορτέ. Βάλε. Νάνι Νέι. Είναι κάτι πολύ έτσι ευχάριστο. Θα βάλουμε στο δεύτερο μισό. Τώρα, άμα ψάχνω, θα κάνει κοιλιά το πρόγραμμα. Δεν μπορώ να, τι, δεν μπορώ να ακούω αυτή τη βλακή στα αυτιά μου. Σιγάρε είναι. Σιγάρε. Του σάι. Σε παρακαλώ, κομματάρα, ρε. Πλάκα κάνεις. Αυτό είναι κομματάρα. Κομματάρα. Με ένα synthesizer και πέντε βλάχους. Εντάξει, ήταν ο δίσκος με εκείνης εποχής. Πολύ ωραία. Δεν κατάλαβα. Σάι. Τι σάι, ρε Σογκούν. Τι έλεγε το τελικό του 2003, τι θυμήθηκε, α πούμε, αφορμή το ότι γιορτάζει με Ρωμόρη. Όχι, ρε, ότι ήταν, ήμουνα στην ίδια ευθεία. Ήμουνα γραφείο τύπου. Είχαν πάρει 4 του ΠΑΟΚ, 4 του Άρη. Του Άρη δεν εμφανίστηκαν ποτέ στο γήπεδο. Αλήθεια. Ποτέ. Πληρωθήκαν όμως γι' αυτό. Εννοείται ότι πληρωθήκαν γι' αυτό. Ωραία. Δεν πού να πατήσουν, ρε. Ναι. Αφού γινόταν μακελιόξο για τα εισιτήρια κάθε μέρα. Ναι. Θα έπρεπε να είναι ο Μαγκάιβερ για να φτάσει. Δεν είχε χρύσανθο εκείνος ο τελικός. Θα είχε, δεν μπορεί. Ήταν και ρεπόρτερ Αλφα, νομίζω. Δεν είχε χρύσανθο. Ναι. Όχι, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων. Και είμαι μέσα στο γήπεδο. Είμαι στην ίδια ευθεία που περνάει η σέντρα του Μπράγκα. Τη βλέπω να περνάει. Εντάξει. Και είναι ο Μόρις μόνος με το τέρμα. Και βάζει λάθος πόδι, φίλε, και πάει μπάλα δοκάρι και έρχεται η μπάλα σε μένα, πλάγιο. Και έρχεται, θυμάμαι, ο εγκομίτης να εκτελέσει το πλάγιο. Και κάνεις τον ballboy. Όχι, δεν κατάλαβες. Απ' την πίεση είχε αλλάξει η φάτσα του, δεν κατάλαβα ποιος είναι. Βέβαια μπορεί να και ανέβει δική μου η πίεση εκείνη την ώρα. Ναι. Είχε μικρύνει η μύτη του, δεν κατάλαβα ποιος είναι. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κώστα. Μας λέει Καβάλα, λέει παίζει να μην δουλεύει κανένας. Γενικά. Γενικά παίζει να μην δουλεύει κανένας πουθενά. Δεν είχε ούτε καν κινήσει στον δρόμο. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον 845. Καλημέρα, λέει, από Μπελόι Ιωαννίνων. Φίλε, τι γούστα βγάζετε εκεί. Μπελόι, πώς λέμε, αλόι. Ναι. Το ξέρεις, δηλαδή το. Το Μπελόι, ρε. Ναι. Είναι το Τσαχωριό και αριστερά. Αλήθεια, δεν το γνωρίζω. Πώς το βλέπεις. 1300 μέτρα υψόμετρο, έλα ρε Παοκάρα, κορυφή. Ο φίλος μας ο Θούβου μας το γράφει. 1300 δεν έχει καλό οξυγόνο εκεί, είναι. Δεν πιάνουν, τι είπαμε, δεν πιάνουν τα ρεκόρ. Δεν είναι τίποτα Μέτσοβο. Μέτσοβο πήγε ο Μητσοτάκης. Τώρα θρύνησε το. Ναι. Όχι, προχθές είχε διακοπή ρεύματος. Πριν καν πάει.
Κάναν τεστ. Όπως επίσης και έχει και ένα ατύχημα με κάποια παιδάκια στο... στο Λούνα Πάρκ που είναι στα Τρίκαλα που σκέφτηκε ο Πρωθυπουργός. Βέβαια δεν είναι καθόλου αστείο το αναφέρεις αυτό. Δηλαδή πολύ εύκολο. Ναι. Όχι, στην αναφορά. Απλά δεν ξέρει και τι έγινε. Ναι, αλλά για τον Τσιτσιπά δεν λέτε. Τι έπιασε το χέρι του Τσιτσιπά και πήρε UTP τουρνουά για πρώτη φορά στην καριέρα του. Κατέκτησε τον τίτλο του κορυφαίου. Μια χαρά τα πήγε. Με την επαφή που είχε με τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα κάπου με την ελίτ είναι τυχερούλης. Με την μεσαία τάξη. Ναι, με την μεσαία τάξη. Ακουμπάει λίγο πιο κάτω, ναι. Έχουμε ένα θεματάκι. Εντάξει, το Μέτσοβο τώρα ποιος θα πάει. Μεσαία τάξη θα πάει, δεν θα πάει εγώ και εσύ. Ωραίο το Μέτσοβο. Ωραίο είναι, ναι ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι. Ωραίο το Μέτσοβο άμα δεν κινείσαι. Όσοι καθηγητές έχουμε πει θα πάτε στο Ανήλιο να φάτε παϊδάκια. Στη... Παϊδάκια γενικά θα φάτε, δεν έχει κάτι άλλο. Ναι, ναι, αυτό, αλλά θα πάτε στο Ανήλιο. Απλά αν πάτε σε ξενοδοχείο που έχει κανένα μασάζ, που έχει κανένα σπα, μην πάτε σε αυτά φτωχομπινεδιάρικα με 150 ευρώ τη μέρα. Ναι, εντάξει. Με τις φλοκάτες. Με τις φλοκάτες και τις βελέντσες. Ναι. Και καλά παραδοσιακό, έβγαλε θεατούλα τη βελέντσα και πληρώνω 150 ευρώ τη μέρα. Στο χωριό πάμε εκεί. Πάμε στο χωριό. Αν μπες σε μια γιαγιά. Με 20 ευρώ δίνεις μια γιαγιά και καθαρίζεις. Εδώ ήσουν, τώρα Χριστούγεννα. Πού να πάω. Λέω ρε παιδί μου, μήπως. Κοίτα, σε κάποια φάση είπα να βγω λίγο και ξαναμπήκα. Για βράδυ, για πρωί, για. Μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα. Ναι, ναι, ναι. Από όλα τα πιάσεις. Δεν ήταν για πολλά. Για Χριστούγεννα, λες, γιατί εγώ έφυγα. Παραμονή εξαφανίστηκα με το που τελειώσαμε την εκπομπή. Ναι, ναι, γύρισε δηλαδή, σήμερα το πρωί. Παραμονή και ανήμερα. Όχι, παραμονή κυρίως. Ήταν λίγο στο κέντρο. Τσικνοπέμπτη, εντάξει, τα έχουμε. Που να δεις, η πρωτοχρονιά είναι το Super Grande. Πρωτοχρονιά πλέον θα γιορτάζεται από τις 30. Θα αρχίσουν σιγά σιγά τα ψησίματα και τα. Το καλό είναι ότι γέλασα λίγο, γιατί κάποιοι άμπαλοι φίλοι μου που προσπαθούσαν να βάλουν φουφούδες στα μαγαζιά φυσούσε 14 από φωτιά για να κάψουν 2 τετράγωνα. Αλλά καθόμουν σε μια γωνία και έκραζα από απέναντι. Έκραζα, θα βάλεις φωτιά, ζών, φώναζα εκεί, κοιτούσαν οι βλάχοι που ήρθαν, δεν ξέραν τι γίνεται. Ωραία, διασκεδάζαμε. Αυτή ήταν η. Πλέον το έχουμε και αναγάγει σε event της πόλης. Δηλαδή είναι η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης και. Η διεθνής φουφού Θεσσαλονίκη. Ναι, 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 ναι. Έτσι πηγαίνει το πράγμα. Τι να κάνεις, φίλε. Ένας πολιτιστικός παράγοντας, ας πούμε, εδώ που μπορεί να αναδείξει λίγο και να κινήσει. Είναι την σαν αγώνα. Να μην τρώμε όλες τις μέρες και να έχετε ευκαιρία για να φάμε. Ναι, 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 ναι. Ναι. Εντάξει, εγώ η vegan από σήμερα, επαναλαμβάνω, είμαι vegan 4. Δεν ξανακουμπάω κρέας. Δεν νομίζω, μέχρι αύριο ή μέχρι κοίτα, το βράδυ. Πήρα, επειδή πήγα στο καπάνι μια βόλτα στην μπουτίκ του Κουπαίδη. Έτσι. Ο οποίος δηλαδή από τότε που ψωνίζω από αυτό να. Για κάποιο λόγο έχει κάνει επέκταση και έχει βάλει βιτρίνες. Θεωρώ τυχαίο το γεγονός. Με στο καπάνι βιτρίνα, έλα σε παρακαλώ τώρα λίγο. Ναι, τέλος ναι. Πάντων, ναι, ναι. Πήρα ένα σαν εδώ πάνω του μπέιζμπολ, δηλαδή έχει το κόκαλο και έχει ένα στρόγγυλο μοσχάρι, έτσι ένα κομμάτι. Θέλει κανένα τρίωρο αυτό στο φούρνο, μα αεραϊσμένο είναι. Mm-hmm. Αυτό θα είναι το τελευταίο κρέας που θα φάω. Ναι. Γιατί δεν πάω να το αφήσω έτσι. Τι έτσι, παραπονεμένο και μόνο του. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι και αεραϊσμένο, έτοιμο τώρα, έχει πεθάνει το ζώο, δεν θα κάνουμε κανένα κακό. Αυτό θα το χτυπήσω, αλλά σε βάθος χρόνου. Αλλά είπαμε σήμερα αποτοξίνωση. Θα ψάξω να βρω την απόλυτη συνταγή για την. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις και απόλυτη αποτοξίνωση, γιατί έχεις και την επόμενη εβδομάδα πρέπει. Δεν θα φάω τίποτα. Δεν θα φας τίποτα. Ήδη σου λέω, θα πάω μια σούπερ μάρκετ στα γρήγορα σήμερα να καθαρίσω την μπουκάδα. Εντάξει, και το νοσαλάταρε γίνεται στο φτερό να πούμε. Δεν χρειάζεται να το δώσει παραγγελία. Όχι, όχι, άλλο λέω. 5 λεπτά είναι πότε, υπόθεση. Θα πάω να πάρω φρούτα και τέτοια και γιαούρτια και ξέρω εγώ. Αποφασισμένος φίλε. Ναι, ναι. Θα γίνω φέτες. Μάλιστα. Λοιπόν, ψυχιατρίο κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε κανονικότατα, 27η του μηνού. Εδώ είμαστε, όπως είναι μαζί μας και ο όμιλος επιχειρήσεων Σιαμάτα, 35 χρόνια δημιουργεί δυναμικά. Σιαμάτα, Blaster Bowl, Specialist, Κυψοσανίδες, Ψοδοροφές, αναβάλει ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, σπίτια και καταστήματα. Εκ το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, 2-3-10-68-61-42. Πολύχρωμα όνειρα. Η κατάλληλη εποχή για να ψωνίσετε για το παιδί σας, τα πολύχρωμα όνειρα είναι Λεωφόρος Παναγολάου 150 γάμα στα Πεύκα, 2-3-15-55-44-99, πολύχρωμα όνειρα.gr, η διεύθυνση για να δείτε τα προϊόντα που έχουμε, τα πάντα για το παιδί. Και βέβαια τα πάντα για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, Φίλιππου Πόλεως 57, στους εξωτικούς αμπελοκήπους, Welcome Stores, Αλεξιάδη, ό,τι και να πείτε, μια επίσκεψη εκεί θα σας πείσει ότι είναι η κατάλληλη επιλογή για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Πάμε στο πρωτοδιάλειμμα να πιούμε και λίγο καφέ και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Τώρα δεν μπορείς να πεις, για γέλασε λίγο το χιλάκι σου. Είναι το αγαπημένο σου αυτό. Το σοβάτισμα της νεαρής ηλικίας είναι αυτό. Αγαπάς λίγο Σαμάθα Φόξ και Touch Me. Το απολαμβάνεις. Το άκουγες και προχθές προερχόσουν εδώ στο στούντιο. Το έχω. Για κάποιον να διευκρίνεις το λόγο, υπάρχει μέσα στο κινητό μου. Ναι, ναι. Σε αντιπροσωπεύει ο στίχος, δηλαδή, ας πούμε αυτό. Όχι. Το Touch Me. Απλά ήταν τα πρώτα σοβαντίσματα. Ναι. Τεράστια Σαμάθα Φόξ. Σου έχω πει την ιστορία, την κορυφαία. Τι, που την πέτυχε εσύ. Καλά, ένα διάστημα ερχόταν. Ερχόταν. Έπεσε και μέχρι Καλυθέα και τα λοιπά. Τα είχε λοιπόν η Σαμάθα Φόξ πέρα από το Λέμι. Τα είχε με έναν τύπο. Αρκετά πιο ευτραφούλη από ότι εμείς, Έλληνα από την Κεφαλονιά, που είχε το συγκρότημα Ζαντέντι Λίμα. Οι οποίοι παίζανε έτσι, απλά ποπάκια, ρε παιδί μου, και έχουν εμφανιστεί σε ένα πρωινό του Αντένα, τον πρωινό καφέλα χωρίς ρούλα κολομιλά, με την άλλη. Πώς τη λέγανε που έκανε αντικαταστάτρια, Ανίτα. Όχι, 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 πριν τη Μενεγάκη. Πόπη Χατζηδημητρίου. Ό,τι θυμήθηκα λοιπόν. Και έχουν εμφανιστεί εκεί βαμμένοι black metalάδες και παίζουν σύνθια μαζί με τη Σαμάθα Φόξ. Θα σου δείξω μετά αυτό το βίντεο, ψάξτε να το δείτε, το έχω πει πολλές φορές. Ζαντέντι Λίμα, μα γράψετε στο YouTube και Σαμάθα Φόξ, είναι μακράν η πιο awkward στιγμή στην ελληνική τηλεόραση, εκεί κάπου στα 90s. Η οποία Σαμάθα Φόξ εκεί απέδειξε ότι ο έρος δεν κοιτά ούτε καταγωγή. Τώρα από τον Λέμι στην Κεφαλονιά. Πόσο μάλλον και τα κιλά, ας πούμε, που δεν παίζουν ρόλο, παίζει προσωπικότητα. Εννοείται. Σε αυτές τις 100%. Αν έπαιζαν μόνο τα κιλά, τελειώσαμε. Δεν θα είχαμε καμία απολύτως. Καμία τύχη. Ναι, θα ήμασταν σε ένα σύλλογο. Δεν θα κάναμε ούτε story ούτε τίποτα. Θα ήμασταν απλά ραδιοφωνική παραγωγή για να. Και θα μιλούσαμε έτσι λίγο. Μήπως μπάσκετ. Ναι. Μπάσκετ. Τώρα που είπες μπάσκετ. Το μόνο που έχουμε αυτές τις ημέρες, δηλαδή το Σαββατοκύριακο, έχει Ηρακλής ΠΑΟΚ αύριο. Το νομίζω σε 6 παρατέταρτο ήταν το παιχνίδι. Πήραμε ένα καινούριο ξένο. Και το πρώτο του παιχνίδι θα είναι στο Ιβανόφιλ. Στο Ιβανόφιλ. Βλέπω να φεύγει. Κακή κακό. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό, έτσι λίγο να κοιμηθεί. Όχι, να σπάσουμε τα νεύρα μας Σαββατοκύριακο. Δεν θα έχουμε τώρα να κάνει να σπάσει τα νεύρα μας. Θα πρέπει να δούμε. Δεν το παίξουμε κορώνα γράμματα. Για το παίξουμε στο NBA 2K, πώς λέγεται αυτό, ρε παιδί μου. Το πήρα. Το πήρες καλό. Άκου να δεις τι έχω πάθει τώρα, το πρόβλημά μου ποιο είναι. Πήγα να πάω στο βαθμισμό μου δύο παιχνίδια, τα πήρα. Βασιλάκι, τα παιχνίδια είναι έτοιμα. Α, δεν τα έχει πάρει ακόμα. Τα δοκιμάζεις, θα κάνεις ένα test drive. Και παίρνοντας δύο για το μικρό, πήρα δύο κι εγώ. Ναι, τι θα κάνεις. Για το δικό σου το μικρό, κάτσε. Βασιλικά. Το ένα ήταν το 2K, το 20, εντάξει. Ωραία, αθλήθηκα λίγο. Ναι, ναι, ναι. Το άλλο ήταν το Grand Theft Auto το 5. Έχω μείνει πολύ πίσω. Ναι. Πρόσεξε τι έχω πάθει όμως τώρα. Πολύ ωραία η πρώτη πίστα. Ναι, ναι. Σκοτώνεις καμιά 50 αστυνομικούς για να γλιτώσεις. Ωραία. Πηγαίνεις δηλαδή παρακάτω. Δεν υιοθετούμε. Δεν υιοθετούμε. Ναι. Εντάξει. Ωραία και η δεύτερη πίστα. Δηλαδή κλέβεις ένα αμάξι και προσπαθείς να ξεφύγεις από την αστυνομία. Ξέφυγα και από εκεί, εντάξει. Παρότι στις μια-δύο φορές ψηλωτή βρήκα την κολόνα. Ναι. Μετά είδα πως πάει, γιατί είχα καιρό να παίξω Grand Theft. Στην τρίτη αποστολή δεν είχε αποστολή. Και είμαι ένας μαύρος. Τι εννοείς? Στο Bronx. Δεν είχε αποστολή. Δεν έχει, δεν ξέρω πώς παίρνω την αποστολή, ρε. Παίρνω το κινητό, έχει πιτσαρία, έχει ταξί. Γιατί έχει κινητό. Ναι. Παίρνω κάτι μούρες, ο ένας μιλάει, ο άλλος κάνει. Και δεν έχω τι να κάνω. Και γυρνάω γύρω-γύρω στην πόλη, βαράω κόσμο. Ωραία, πατάω κόσμο, κλέβω αμάξια. Μπαίνει να περάσει η ώρα. Και δεν με παίρνει κανείς αποστολή. Και τις πλάνες έκανα βόλτα στο Bronx κανένα τριώρο. Ωραία. Δεν βρήκα την αποστολή ποτέ. Με δέσανε. Αλλά τώρα το ξέρεις τον Bronx απ' έξω και ένα κατωτά. Δηλαδή, άμα πας εκεί. Άμα πάω εκεί, είμαι φιλέ. Τίποτα. Θα του λένε ρε Σταύρο, μα είμαι. Ναι, ναι, ναι. Τι γίνεται, Σταυράκι, γι' αυτά γνώρισε κόσμο. Πώς βλέπεις τους Brooklyn. Στο μεταξύ, δεν έχω και λεφτά. Να πάω να φάω κάτι. Ναι, ναι. Ή πήγα να πάρω ένα όπλο για να σκοτώνω πιο εύκολα. Δεν έχω λεφτά ούτε για όπλο. Πήγα να σκοτώσω γιατί έχω μαχαίρι. Πήγα να σκοτώσω αυτόν που πουλάει τα όπλα. Αλλά δεν τον σκοτώνεις. Ναι. Ποιος είναι ο Highlander? Ας μας βοηθήσει κάποιος ο οποίος. Α, κάποιος που παίζει τον Grand Theft, παιδιά, στην τρίτη πίστα, πώς παίρνουν αποστολή. Για να βοηθήσουμε εδώ και το μικρό Σταυράκι για να προχωρήσει λίγο. Να προχωρήσουμε λίγο. Βλέπετε, σκοτώθηκε στη δουλειά. Όχι, έγραφα για εφημερίδα απλά. Ταυτόχρονα, πρόσεχε, μην τα μπερδέψει και τα.
Σε κάποια φάση μου λέει που θα γράψω. Στα στενά και τα λοιπά. Αποστολή δεν είχα μια. Θα σου πω παιχνιδάρα το. Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Ακόμα έχω ψυχολογικά προβλήματα από τα παλιά που έπαιζα πάρα πολύ το Vice City και το San Andreas. Έχω ψυχολογικά με την. Και νομίζω πάρα πολλοί κόσμος με την πίστα με τα ελικοπτεράκια και ένα ψηλό drone πάνω στο γιαπί και με μία με αεροπλανάκια στο Σαν Αντρέας. Μου έχουν μείνει πραγματικά κατάλοιπα. Αν πάω ποτέ δηλαδή στο Μαϊάμι, θα πάω να βρω αυτό το γιαπί και θα τον γκρεμίσω όλα καιρό. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Ντάνιελ, ο οποίος είναι καθοδόν λέει για την όμορφη νικήσιανη του νομού Καβάλας και του στέλνουμε τα χαιρετίσματα σε αυτόν και στην πεθερούλα του, η οποία τον συνοδεύει σε αυτό το ταξίδι. Είδες τι κοινωνικό έργο επιτελούμε αυτή τη στιγμή. Μεταφέρουμε, ενώνουμε τις οικογένειες τις αγιστούτες ημέρες. Πεθεράδο μας ακούει. Ναι. Μας ακούει μάλλον εξ αρχιστίας, ας πούμε, γιατί πάλι τα αθλητικά έβαλε σε αυτό. Αποσπώντα, ναι, αποσπώντα. Εντάξει, δεν είμαστε και τόσο αθλητικοί. Εκπομπή είμαστε. Δεν είμαστε. Μα θα μιλήσουμε για τον Νοάστιο. Ναι, και για τον Νοάστιο. Άστα τώρα, χρονιάρες μέρες, μη με. Τι χρονιάρες μέρες, μετά σε κονσέρβες προχθές. Ο άλλος είχε ανέβει πάνω στην καρέκλα για χωράει. Εντάξει. Είναι μια νέα προοπτική. Αν το δούμε λίγο καλύτερα, η Καβαλίκα μπορεί να μας. Το τσανταλίνα, μανταλίνα. Και στον κόλο μια σωλήνα, πόσα είναι αυτά. Και έχει βγάλει ο Δήμαρχος, ο Δήμος μάλλον Θεσσαλονίκης, και το απέσυρε ένα επίσης awkward βίντεο. Ότι μέσα στον ΟΑΣ περνάμε καλά στη Θεσσαλονίκη, κάνουμε πάρτι. Πότε έγινε αυτό? Έγινε πριν δύο εβδομάδες και το κατέβασαν κακός. Που ζείτε επίπεδα. Ναι, ναι, ότι ρε παιδί μου, είμαστε στον πλανήτη Χάπι, ποτέ δεν κλείνει μάτι, ας πούμε, κάπως έτσι. Και δεν καταλάβει κανείς πού τα είδαν όλα αυτά. Γιατί μάλλον δεν χρησιμοποιούμε αστικές συγκοινωνίες. Εκεί, όταν είσαι αστός, δεν χρησιμοποιείς. Εντάξει, αστικές. Και το. Είναι και άμα μένει στο κέντρο και η δουλειά είναι στο κέντρο, με τα πόδια πηγαίνει. Ο Δήμος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, δεν έχει τέτοιο από. Το μόνο που κάνει ο άστρο στο δούμε το κέντρο, σου πω εγώ, είναι πάνω να περάσει ένα φανάρι. Και κολλάει το λεωφορείο και πρέπει να κάνεις γύρω-γύρω από το λεωφορείο για να δεις. Μετά πες 50-50 γιατί κοιτάς έτσι μήπως περνάει καμία μηχανή που σε φάει. Έχουμε τέτοιες αγωνίες εμείς. Είναι ένα μικρό γκράθευτο το. Η ζωή μας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάνω σε αυτό που λέγαμε, έχω να καταγγείλω. Θα πω σοβαρά, σοβαρά πράγματα. Έχω να καταγγείλω όλες αυτές τις εκπομπές μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής. Δεν βλέπουν μπροστά τους. Καλά, ναι, προφανώς. Αλλά έχω να καταγγείλω διότι επηρεάζουν. Επηρεάζουν τις παλές, έμπειρες, παραδοσιακές και καταπληκτικές νοικοκυρές μαγείρισες. Παύλα, μάνα μου, που πήγα στο χωριό και έκανε κέικ με χαρουπάλευρο. Το οποίο δεν φούσκωσε ποτέ, δεν τρογότανε ποτέ. Ήταν να το παίρνεις για το γήπεδο και να έχεις δει μείον τρεις και εξαγωνιστικές και κλεισμένων. Σβηστά. Ναι, ναι, ναι. Και κάτι τέτοια έτσι μυστήρια που βγάζουν συνέχεια. Συνταγές κολιάνδρα, αυτά δεν ξέρω και τι βάζουν μέσα. Οι άνθρωποι κάνουν ό,τι παπαριά τους κατέβει. Δεν υπάρχει αυτή η μαγειρική που κάνουν. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Όλα πρέπει να είναι συνδυασμένα με κάτι άλλο που δεν ταιριάζει. Ναι. Βασικά, ό,τι βρουν το βάζουν. Ναι. Αλλά ακούγεται ωραία. Αυτό έχει σημασία. Η περιγραφή. Ναι. Η περιγραφή. Ναι. Μπορώ και έτσι κι εγώ, επειδή είμαι καλό στι περιγραφέ. Στην έκθεση ήμουν καλό. Δηλαδή, τώρα μου βάλανε εμένα στο κότσι. Ναι. Με την πατάτα καρότο. Τι δουλειά έχει το καρότο, ρε. Ωραίο είναι το καρότο, μωρέ. Τι δουλειά έχει το καρότο στην πατάτα, ρε. Τι λες. Γιατί πρέπει να κάνω εγώ τώρα split. να χωρίζω τώρα. Να κάνω screen το καρότο. Την ώρα παίρνω την πατάτα. Έλα, μωρέ, και αυτού. Γιατί πρέπει να έχει. Ωραία. Η πατάτα άρωμα καρότου. Είμαι ο Μπαξμπάνι. Ποιος είμαι. Δηλαδή, γιατί πρέπει να συμβαίνει αυτό στη ζωή μου. Αγανάκτησε για την πατάτα και το καρότο. Γιατί πρέπει να συμβαίνει αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Άμα θέλω καρότο, το καρότο ξυπουστώνεται πολύ ωραίο. Κρύο. Το κάνεις έτσι, είναι με λίγο λεμόνι και λίγο λαδάκι και λίγο αλατάκι. Ουισκομεζές. Λεχόμενος ουισκομεζές, ναι, καροτάκι ή αγκουράκι. Μια χαρά. Μ' αρέσει. Όχι, μπορώ να σου πω. Δεν είναι ρε παιδί μου και αμάνα, ας πούμε, η καινοτομία το να πετάξει και ένα καρότο μέσα στο. Μα δεν έχει δουλειά, ρε. Χαλάει. Δεν είναι η δουλειά του. Για άλλο πράγμα δημιουργήθηκε. Είναι προορισμένο το καρότο και όχι για να βρίσκεται μέσα στα φαγητά. Δίνει μια νοστιμιά που δεν την καταλαβαίνει. Ρε, ακόμα και στη φασολάδα. Δεν είναι πορτοκάλι, ας πούμε. Πετάνε κάτι πορτοκάλι. Αυτό κάτι πορτοκάλι. Πορτοκάλι. Τι είμαστε, ρε. Άρρωστοι. Άρρωστοι, ναι. Μας πετάνε κάτι πορτοκάλι, ας ό,τι βρούνε. Ναι. Σε ό,τι βρούνε, αυτό ακριβώς. Σε ό,τι βρούνε. Αυτό με το δαμάσκηνο. Άλλο πάλι. Άλλο και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Εσύ, φτάνει με το δαμάσκηνο. Δεν το ξέρετε να πούμε όλη τη χρονιά και ξαφνικά θυμάστε το δαμάσκηνο. Τις Άγιες Μέρες. Σε παρακαλώ, εντάξει. Okay. Διαβάζαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Διαβάζαμε και τις ανάλογες συνταγές για το ρεβεγιόν.
που είχαν έτσι ας πούμε ιδιαίτερες μέσα. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι οι εκπομπές επηρεάζουν τη συγχρονικοκυρά και την στρέφουν σε άλλα παιδεία. Σε άλλα παιδεία που δεν τα ξέρει. Ξέρεις τι γίνεται τώρα, να μιλήσω σοβαρά. Αισθάνομαι μειονεκτικά και κομπλεξικά το ότι ρε παιδί μου αρέσουν οι απλές γεύσεις. Οι primitive ας πούμε, ότι είμαι κανένας πρωτόγονος, ότι έχω κατέβει. Πώς τις είπες? Η primitive. Ρε παιδί μου, δηλαδή, μ' αρέσει παντσέτα στα κάρβουνα. Ναι. Πλέμπα. Ναι. Δεν είμαι μεσαία τάξη. Βάζω γραβάτα. Προσπαθώ, αλλά αν δεν βάζω λίγο κάστανο, αυτό, λίγο αυτό, τέτοιο. Ναι. Παντσέτα. Ναι. Είναι κάρβουνο, τέλος. Είναι αυτή η μάχη που την κόβεις σε λωρίδες όταν τη βγάζεις. Που την κάνεις λάσου. Ναι. Ωραία. Δεν γίνεται τώρα να τη βάζεις την παντσέτα τώρα με κάτι αρωματικά και κάτι. Αλάτι και ρίγανη στο τέλος. Και λεμονάκι διακριτικό για να μην μουλιάσει. Τέλος. Συχάματα. Άκου συνταγή. Τις έχω καβάτσα από τις προηγούμενες. Θα τις διαβάζουμε μία κάθε μέρα. Αγαπημένη επίσης. Κρουπούκ. Κρουπάκ. Πώς γράφεται αυτό δεν ξέρω. Το γράφουμε στα αγγλικά ή στα ξένα τέλος πάντων. Το γράφει Λούπακ. Ναι, ναι. Κρου. Είναι K-R-U-P-U. Okay. Αυτό είναι χρώματα. Κρουπούκ ριζιού, μεγαρίδα γάμπαρ, είπαμε αυτό, πομέλο και φίτρα κάρδαμο. Σούπα καπουτσίνο καρότου. Α, σύνομαι για Δημήτρη Γιανακόπουλο. Να μην βγάζει το 20. Ναι, ναι. Πάμε παρακάτω. Σούπα καπουτσίνο καρότο. Σούπα καπουτσίνο καρότο. Ναι. Ψάξε τώρα, α πούμε, τι ακριβώς είναι αυτό. Αυτό γιατί το έχασε κάποιο στοίχημα να κάνει αυτό το πράγμα. Αφρός από βιολογικό γάλα αμυγδάλου. Γάλα αμυγδάλου. Αφρός. Σε παρακαλώ. Και λάδι μελισσόχορτου. Καλό ψόφο του Χασέλο, ξέρω. Αυτό μετά το καλό φαγητό. Θα λέμε του Γιανακόπουλου. Ραβιόλι ατμούμε πάπια. Τοματάκι και όχι ντοματάκι. Τοματάκι. Ναι, τόμαχοκ. Τοματάκι. Καλυβάσει την τοματάκι, μα ευρώ. Τοματάκι. Δεν σε δείξω εγώ. Κονφί. Αυτό, και δεν αυτό δεν μπορεί να είναι συνταγή. Ναι. Αυτά είναι τα ορεκτικά. Για κυρίως πιάτο γαλοπούλα γεμιστή με ξηρούς καρπούς, είπαμε αυτά. Εντάξει, πουρέ κάστανο, λαχανάκια Βρυξελών. Άγριο κύμινο, όχι κανένα κύμινο εδώ πέρα. Σφαλιά, χούλιγκ καλά είναι το κύμινο. Φουσκωτό κύμινο, ναι. Ναι, και τζους βινσάτο ή φιλέτο πεσκανδρίτσας με κρούστα από πρεσούτα. Και λάχανο μποκ τσόι. Είχα ένα φίλο και τον έχω ακόμα. Να ολοκληρώσω, γιατί δεν τελειώνει εδώ. Δηλαδή λάχανο μποκ τσόι, αλλά και σάλτσα από κίτρον άξου. Μην είναι τίποτα από πάρου. Όχι. Θα το καταλάβω. Και στην άξο. Για επιδόρπιο έχουμε το κίτρο στην άξο. Σαμπλέ λέει από pop ριζιού. Μαντόνα, Σαμάθα Φόξ και τα λοιπά. Κομποτέ λέει κουμκουάτ. Κομποτέ είναι και κυριακό, το ξέρω αυτό. Κομποτέ. Τι είναι από τη λιβαδιά του, κομπότι ή τίποτα. Και κρέμα λέει σαμπάνια και καραμελωμένα φουντούκια. Καλό ψόφο το 20 λοιπόν. Μια ωραία συνταγή για την πολύ απλή νοικοκυρά. Είχα ένα φίλο λαϊκό. Που έγινε μεγάλος επιχειρηματίας της πόλης και είπε να ανοίξει μια φορά κουρμέ ψαροταβέρνα. Ναι. Και ο καράβλαχος έκανε σουτζουκάκι πεσκαδρίτσας. Του λέω ωραία. Έλεος. Ήρθε φέτα μόνο για σουτζουκάκι πεσκαδρίτσας. Πόκλεισε βέβαια, το έκανε χαμποκεράδικο. Εντάξει. Τι σουτζουκάκι. Δεν λέω ονόματα. Έλεος. Είσαι για σουτζουκάκι, είναι. Αλλά δεν θα μόνο του. Κοιτάξτε, να πει. Είσαι εσύ για σουτζουκάκι πεσκαδρίτσας. Και αυτό την πεσκαδρίτσα που τώρα την ανακαλύψαν όλοι, το καινούριο. Εντάξει, σε παρακαλώ τώρα, πεσκαδρίτσα μου. Μάλλον είναι εύκολα διατηρήσιμη, α πούμε, κατεψυγμένη, γι' αυτό. Φαντάζομαι έχουν εγώ πέσει είμαι τόσο σχετικός με τα ψάρια. Με τα μούτρα. Μια φορά πήγα στο Μαρμαρά, είναι εκεί ο Πάνος, ο Δημήτρης, ο μπαμπάς του ήταν ο Πάνος, αλλά έμεινε η ταβέρνα. Ταβέρνα. Εκπληκτικό μαγαζί, μετά το πόρτο καλά στα δεξιά κάτω. Άμα τύχει ποτέ και έχεις λεφτά, πήγαινε. Δεν έχω. Αν δεν έχεις λεφτά, μην πας. Δεν έχω. Εντάξει. Όχι ότι βαράει, απλά είναι λίγο πάνω από το μεσό. Είναι μεσαία τάξη. Δεν έχω. Μεσαία τάξη. Ναι. Ναι. Εντάξει, μέχρι μεσαία τάξη και μου λέει, μια μέρα, έλα να δεις τι ψάρι έχω. Πού να καταλάβαινε, δεν έχω ιδέα. Ωραία, έλα. Και μου λέει, έλα να σου δείξω έναν παντελή. Περιμένει και το καφέ. Νομίζω, και νομίζω ότι βαφτίζει τα ψάρια. Ότι και καλά ο Παντελής, ο Κώστας, ο Γεράσιμος, ξέρω εγώ.
Δεν ήξερα ότι υπάρχει ψάρι Παντελής. Ναι. Υπάρχει και ψάρι Λίτσα, το ξέρεις. Όχι. Και έχει πει ο Ρήγας, ο stand-up comedian, ένα κορυφαίο. Λέει, μιλούσα, είχε ένα νούμερο για αυτό, για τα ψάρια της θάλασσας. Και λέει, υπάρχει, λέει, ψάρι που λέγεται Λίτσα. Τι είναι, λέει, η κομμότρια της θάλασσας. Ήρθα, λέει, να σου πάρω λίγο τα μαλάκια. Έχει, ναι, ναι, ναι. Λες, ο άλλος τα ονομά της. Σου λέει, Παντέλο, Παντέλο. Και μου αρέσει αυτή η ειδική που κοιτάνε το μάτι, αν είναι θολό, αλλά δεν είναι φρέσκο. Το αγαπημένο μου σε αυτές τις ψαροταβέρνες είναι που έχουν τη βιτρίνα με τα ψάρια και πηγαίνει άλλος και τα βλέπει. Τα βλέπει. Τα βλέπει, ας πούμε, και καταλαβαίνει. Και καταλαβαίνει ποιο είναι, ξέρω εγώ. Ναι, αυτό είναι νοτιοδυτικά της Κάσου. Και αντιλαμβάνεται, ρε παιδί μου. Αυτό το ψάρισαν πριν 2 μέρες. Αυτό πριν 5. Έχει λίγο. Για το δικαστές. Και δεν σε κάνουν όλα αυτά να αισθάνεσαι τόσο μη που δεν ξέρεις, ρε παιδί μου, δεν ξέρεις, ας πούμε. Κανείς δεν ξέρει. Ναι. Απλά είναι πολλοί που κάνουν καλά ό,τι ξέρουν. Αλλά τώρα για να μοιράσουμε στον κόσμο πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζουν για το φαγητό, επειδή όπως είδαμε στις γκουρμέ συνταγές παίζει πάρα πολύ η πεσκανδρίτσα. Τώρα τα καρναβάλια, θα έλεγα, τώρα τις γιορτές. Υπάρχει ένα επιστημονικό άρθρο το οποίο μας λέει ότι η πεσκανδρίτσα κάνει το χειρότερο σεξ στον κόσμο. Τι κάνει? Αυτό να το ξέρετε για το φαγητό σας. Ναι. Ότι δεν τις κάνει. Ναι, λέει. Δεν τις δίνει ή κατά ιδιοδεύτερα. Ρε παιδί μου, υπάρχει ένα βίντεο θρίλερ που κατέγραψαν 2 ερευνητές του βυθού. Τσόντα. Γιούφις. Μαρτυρά λέει ότι αν είχες την ατυχία να γεννηθείς αρσενική πεσκανδρίτσα, μετά το ζευγάρωμα χάνεις ό,τι πολυτιμότερο έχεις, την ίδια σου τη ζωή. Δηλαδή σου λέει ότι πεσκανδρίτσα, ο πεσκανδρίτσος δηλαδή. Ο πεσκανδρίτσος που μας το βάλει. Ναι, ο Λιβέρης πεσκανδρίτσος. Ναι. Κάνει τι είναι να κάνει και μετά γεια σας. Γεια σας. Δεν έχεις άλλη δουλειά σε αυτόν τον πλανήτη. Όχι, όχι. Είναι μετά μόνο... πας δίπλα στον Παντελή, στη βιτρίνα. Ναι, είναι, για να καταλάβετε αυτά που τι βάζετε στο στόμα σας. Ναι. Τι ψάρια τρώτε τώρα εσείς εδώ οι περισπούδαστε. Και δικοκρατούμενες κοινωνίες, φίλε. Και στη Ρωσία είναι έτσι. Ναι, ότι άμα κάνεις μετά σου κόβω το κεφάλι. Όχι, όχι, όχι. Απλά κάνουν κουμάντο γυναίκες. Α, καλά κάνουν, ρε παιδί μου, εντάξει. Γι' αυτό είπαμε τώρα. Δεν μιλάμε για Ουκρανία. Ναι. Πώς είπαμε την συνταγή, τι είχε η πεσκανδρίτσα, με τι ήταν μέσα. Πάντως είναι θηλυκή, να ξέρετε, γιατί είναι αυτή που έχει επιβιώσει, ας πούμε. Γνωστός τέλεχος της Αιτζίαν, ναι, της αεροπορικής, μου λέει. Μήτρος πρόλογο, έχει όλο το καλοκαίρι τον Παντελή Κωνσταντινίδη στο κάμπινγκ και επηρεάστηκε γεγονός. Είναι εκεί κάπου ο Σβούρας. Καλά κάμπινγκ κάνει ρε εσύ, είναι δυνατόν. Στο πάνω, στο εστιατόριο, έχει δίπλα κάμπινγκ. Έλεος ρε εσύ. Αλλά πριβέ. Τι πριβέ, κάμπινγκ κάνεις ρε Παντελή, πήγες να πούμε στην Αλαχλή, πήγες τόσο εκατομμύρια και με κάνεις να πούμε στη σκηνή. Έχει σπίτι, δεν μένει στο κάμπινγκ. Α, είπα κι εγώ δηλαδή. Έχει εκεί γύρω σπίτι μου. Ε? Εκεί πάει. Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα, κάνει. Τώρα εντάξει, μου στείλα μια φωτογραφία. Μας έκανα το μυαλό. Μου στείλε μια φίλη, μάλλον δημοσίευσε μια φίλη φωτογραφία από την Ζανζιβάρη με φανελάκι BBC. Το έχω τώρα, αλλά χαρώ ή να κλάψω. Η Ζανζιβάρη τι είναι, είναι συνταγή. Όχι, είναι νησί. Νησί εξωτικό, να πούμε. Δεν μπορώ να πάμε ούτε μέχρι να γιατριάδα να πούμε. Και πήγε μπλούζα όμως. Ναι, πήρε μπλούζα. Μόνο 10 ευρώ της τη χρέωσα να πούμε. Θα ρωτάς για πού είναι. Για πού είναι φωτογραφία. Τα φιλιά μας προφανώς και δεν μας ακούει, γιατί κολυμπάει στην εξωτική Ζανζιβάρη. Γιατί δεν μας ακούει και πώς το έστειλε. Το έστειλε ρε παιδί μου το πώς θα ρε, για να το μοιραστεί μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, 11 η ώρα συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα του σημερινού ψυχιάτριου με πολύ χρηστικές και χρήσιμες πληροφορίες. Κυνηγώντας του σεφ, ναι. Έστειλε και την κουμπί. Ναι, την πέρασαν όμως ανέμακτα ο σταθμός και οι σταθμοί και όσοι καταρτίζουν, ας πούμε, τα εργασιακά προγράμματα. Νομίζω με αυτό το 27. Θα κυνηγηθεί στο επόμενο, έχουμε άλλη μια ώρα για να τον κυνηγήσουμε. Θα έρθει η Χρυσάνθο σήμερα, λες. Ούτε μία στο δις. Στο Βαθυλάκο μπορεί να είναι το Αγίου Στέφανο, να είναι πολυούχος και να έχουν αργία. Το Αγίου του Μισά είναι, δεν πατάει. Να, μάλιστα. Πήρε μεταγραφή ο Άριστο, ή είναι μία φημολογία αυτό. Περί της αποκτήσης του Ντουρμισάη. Γιατί το είδαμε γραμμένο. Πάντως, εμένα αυτό που μου προξένησε περισσότερο εντύπωση είναι το νέο χτύπημα που έρχεται να. Δεν το πήρε κανείς χαμπάρι. Να κάνει ο Άρης μετά την απόκτηση της Μαλαματίνας ως χορηγού. Ναι. Δηλαδή, πήρε το Τούμπα Λίμπρε και τώρα παίρνει Βιγιαλίμπρε. Την πάση. Βιγιαλίμπρε. 2-0 έχει σταυράκι μου ο Άρης. Παραμονές, ας πούμε, σε. Αν θα γίνει, βέβαια.
Βιγιαλίμπρε. Βιγιαλίμπρε. Ωραίο για μετάδοση. Βιγιαλίμπρε την μπάλα. Ναι, 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 ναι. Βιγιαλίμπρε στον. Πώ το έχω εκείνο με το φέρι που καθαρίζανε. Στο Βιλαμπάχο. Βιλανόβα. Βιλανόβα. Βιλαμπάχο. Και... Βιλαμπάχο. Βιλανόβα. Πώ ήταν τα δύο χωριά, το Βιλαμπάχο και το Βιλα. Κάτι. Βιλανόβα, όχι. Όχι, ρε. Όχι, δεν ήταν το. Στο Βιλαμπάχο καθαρίζουν τα δάχτυλα. Ακόμα τρίβουνε στο. Στο. Ναι, ποιο είναι το άλλο. Το άλλο ποιο είναι. Θα το ψάξουμε, θα το ψάξουμε. Πάλι διαβίνουμε στο διάλειμμα. Ναι, ναι, ναι. Welcome στο Αλεξιάδη, κορυφαία. Κορυφαίο μαγαζί για ηλεκτρονικές και ηλεκτρονικές συσκευές στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στους Αμπελοκήπους συγκεκριμένα, Φιλιππούπολος 57, απέναντι από το σχολείο. Μία επίσκεψη θα σας πείσει. Πολύχρωμα όνειρα. Στο Ρετζίκι, στα Πεύκα, Παπα-Νικολάου 150 γάμα. Ό,τι θέλετε για το παιδί σας, από την βρεφική έως και την εφηβική ηλικία. Έπιπλα Σιλέκ, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Θεσσαλονίκης, 5 χρόνια εγγύηση, μοναδικά σχέδια και βέβαια καλώσια καθίσματα αυτοκινήτου, βρεφικές κούνιες με ποιότητα από μεγάλες εταιρείες και ο κορυφαίος των κορυφαίων στο είδος του. Όμιλος επιχειρήσεων Σιαμάτα, κάπου θα κάνει σκι τώρα αυτός. Να ξέρεις, κάπου και στην Ευκαρπία. Ναι, σίγουρα. Σιαμάτρας, Blaster Bomb, Special και Ψωσαλίδες Ψηφιδρομοφές αναλαμβάνει ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, σπίτια και καταστήματα στο 2-3-10-68-61-42. Ο κορυφαίος Σιαμάτρας είναι για εσάς εδώ. Πάμε στο διάλειμμα που είχε ήδη 11 και 3 πρώτα λεπτά. Κατά τις και τέταρτο μας κόβω. Δεν πηγαίνετε τουαλέτες, κάνετε τόστε. Καλά τα λέω. Καλά τα λες, καλά τα λες. Όχι, νωρίτερα, νωρίτερα. Μην κάνετε τίποτα. Μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στη δεύτερη ώρα του. Φτάνω σχεδόν εαυτό μου τις μουσικές μου. Έτσι και να στο κάνω χειρότερο σήμερα το. Ναι, δεν γίνεται. Το 27. Δεν γίνεται. Θα σε βάλω, βρε, θα σε βάλω. Είπαμε λίγο να το καταλαγιάσουμε. Τι να καταλαγιάσουμε. Hangover έχει ο κόσμος. Hangover έχει. Από τι, από τον 1,5 ποτό που πίνουν. Από τι πίνουν, δεν ξέρω. Μπορεί και να. Δεν χρειάζεται να πιεις πάρα πολύ για να έχεις hangover. Εδώ ο Κριστιανό Ρονάλντο δήλωσε ότι το 2016 μετά τον τελικό και την κατάκτηση του γύρω από την Πορτογαλία ήπια ένα ποτήρι σαμπάνιας και μέθησε. Έτσι είναι οι αθλητές. Γιατί δεν πίνει κοροϊδάρα. Δεν ήρθε εδώ πέρα να κάνει ζωάρα μαζί με πάρα πολλούς αθλητές της πόλεως που διέπρεψαν. Τώρα δεν έχουμε τέτοιους. Ποιο το νόημα. Γι' αυτό βλέπεις η νύχτα, τα μαγαζιά, πάλι ποτέ θυμάσαι. Ένα ιστορικό μαγαζί εκεί στην παραλία, στο λιμάνι που ήταν στα φόρτε του. Τώρα τίποτα. Πρέπει να είναι self-service, να μην έχει καν σερβιτούρες μέσα. Άμα δεν πάνε ποδοσφαιριστές. Μια φορά μάλωσα εκεί γιατί ήταν ένας ποδοσφαιριστής, του πάω ξερεπώ και πονούσε η μέση του και δεν μπορούσε, δεν είχε να κάτσει. Και τότε βλέπεις που πονάει η μέση του. Φέρει κάτι να κάτσει. Μα δεν έχουμε να κάθουμε, δεν καθόμαστε μέσα λέει. Ρε κάτσε, φέρε τον παίχτη, τον παίχτη πονάει. Έχει υποθεί σε εκπομπή κορυφαία ατάκα για το. Πότε ήταν που είχε πάρα πολλές θλάσεις, με Ίβιτς ή με Τούντορ. Με Δόνι, με Μπόλωνη και με Τούντορ. Και είχε πει ρε παιδί μου μια κορυφαία έτσι περσόνα ραδιοφώνων και τα λοιπά, ότι οι παίχτες του ΠΑΟΚ παθαίνουν θλάση γιατί πηγαίνουν στα μαγαζιά, κάθονται λέει στα σκαμπό, έχουν κρεμασμένα τα πόδια και αυτά πιάνονται μέσα οι γάμπες με αποτέλεσμα ας πούμε να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αγωνιστικές τους δραστηριότητες. Τελικά επειδή κανείς δεν απάντησε ποτέ γιατί σταμάτησαν οι θλάσεις, ναι. Να σας πω παιδιά γιατί σταμάτησαν οι θλάσεις, γιατί πάω και επένδυσε 1,5 εκατομμύριο σε αποκατάσταση. Δηλαδή τελειώνει η προπόνηση και κάθονται εκεί, κάνουν το ένα, κάνουν αυτά το άλλο. Αυτά τα κρυογεννητικά που... Αυτά όλα, ναι, ναι. Μου σου του. Και μειώθηκαν οι θλάσεις. Αυτό είναι ή ότι 100%. Η ομάδα γυμνάζεται και καλύτερα. Όχι, δεν παίζει ρόλο αυτό. 100% έχει να κάνει με την αποκατάσταση. Δηλαδή πηγαίναν στην προπόνηση και φεύγανε. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι όμως. Έτσι. Πρέπει να πας μια ώρα πριν την προπόνηση, να κάτσεις και μια ώρα μετά. Να γίνει η αποκατάσταση σωστά. Να μην ξενυχτάς αυτό. Η ζωή παίζει το ρόλο πάντα. Ρε. Mm-hmm. Αλλά το βασικό ήταν η αποκατάσταση. 1,5 εκατομμύριο δώσω πάω. Μεγάλο νούμερο. Μάλιστα. Για όργανα. Μάλιστα. Αλλά αυτό, ένα ποτήρι σαμπάνια. Δηλαδή, να σου πω κάτι, δεν το κάνεις ρε Κριστιάνο. Είσαι ο Κριστιάνο, έχεις όλο τον κόσμο στα πόδια σου. Και δεν μου πίνεις να πούμε ένα κρασάκι, ένα ποτηράκι παραπάνω, να το απολαύσεις. Δηλαδή, σπίτι, κοιμάσαι, αυτά, τέτοια. Ο Θεός μας φύλαξε και δεν γίναμε Κριστιάνο Ρονάλντο, φίλε μου Σταύρο. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας, γιατί έχουμε και γραμμές. Με όσους χαροκαμένους θέλουν να βγουν αυτή τη στιγμή και να καταραστούν τον όποιον τους έβαλε να εργαστούν τέτοια ημέρα, ή με τους ευνοημένους ενδεχομένως που θέλουν να μοιραστούν την χαρά της ξεκούρασης από όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκονται.
Αν υπάρχει κινητικότητα, αν υπάρχει και διάθεση. 2-31-0-287-38 FM και νόμινη ματάκι. Αποστολή στο 545-26. Θα πρέπει να υμνήσουμε σε αυτό το σημείο, μιας και είμαστε σε εορταστικό, τραπεζικό, τραπεζιακό μάλλον mood, μία γιαγιά από το North Yorkshire, το βόρειο Yorkshire της Αγγλίας, η οποία χρέωσε, λέει, στα μέλη της οικογένειάς της 41 ευρώ το άτομο για το χριστιανικό τραπέζι. Δεν είχε. Έμεινε η σύνταξη, παιδιά, έχει μικρύνει πολύ. Έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Κάθε τη γυναίκα και ετοιμάζει, φτιάχνει από χαρουπάλευρα και πουντίνγκες και ιστορίες και μετά τίποτα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Χρόνια σας πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ας το πάρουμε λίγο έτσι πιο σοβαρά. Επειδή άκουσα για αποτοξίνωση από το Σταύρο και για αυτό που μόνο θέλει. Μόνο κομμένα τα κρέατα. Χορτοφάγος λέει σήμερα. Ναι, vegan. Το βασικότερο όταν κάποιος θέλει όντως να χάσει κιλά, το πιο μεγάλο κόστος που μπορεί να έχει, έχει να κάνει με αυτό που λέγεται ελεύθερες ρίζες. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι κάτι που είναι δηλητήριο, κυριολεκτικά δηλητήριο για τον οργανισμό. Μανδραγόρα θα φάει. Οι ελεύθερες ρίζες κυκλοφορούν στο αίμα και για να μπορέσει να απομονώσει αυτές τις ελεύθερες ρίζες ο οργανισμός, τι κάνει? Κάθε φορά που βάζουμε κιλά, τις εγκλωβίζει μέσα στο λίπος. Τις βάζει μέσα και τις εγκλωβίζει εκεί, τις καταχωνιάζει. Όταν λοιπόν πάει να χάσει κανείς κιλά, το πρώτο που γίνεται είναι να απελευθερώσει τις ελεύθερες ρίζες που τις είχε εκεί πέρα σε ασφάλεια. Σκλαβωμένες 400 χρόνια, τουρκοκρατία μέσα στο σώμα μας παίζει, ναι. Αρχίζει αυτό και αυτοδηλητηριαζόμαστε. Υπάρχουν κάποια φυσικά χημικά, τα οποία καταστρέφουν τις ελεύθερες ρίζες είτε μέσα στο λίπος είτε και όταν πάνε να κυκλοφορήσουν. Το ένα λέγεται ζεόλιθος, αν το έχετε ακουστά. Ζεόλιθος. Το άλλο λέγεται αλόι. Και τα δύο έχουν πλεονεκτήματα για αυτό το θέμα. Δηλαδή, όταν κάποιος χάνει κιλά, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να στοχεύσει στο να μην δηλητηριαστεί με αυτόν τον τρόπο. Και το δεύτερο που είναι βασικό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα. Χάνουμε κιλά και μπορούμε να χάσουμε και πρωτεΐνη μαζί, δηλαδή μυς. Χρειαζόμαστε πρωτεΐνη. Δηλαδή το βασικό συστατικό που δεν πρέπει να λείψει είναι η πρωτεΐνη για να υπάρχουν εμείς, γιατί άμα χαθούν και εμείς δεν μπορούμε να τα περπατάμε ούτε. Γι' αυτό και εμείς δεν χάνουμε κιλά, για να μην φύγουν τα μπράτσα μας. Ακριβώς. Είμαστε πληθωρική προσωπικότητα. Ναι. Μάλιστα. Πάντως υπάρχουν δεδομένα που μπορεί να σου δώσουν το δικαίωμα να αισθάνεσαι πάρα πολύ καλά και πολύ πιο απελευθερωμένα όταν σου φύγουν καμιά δεκαριά, 15 κιλά. Ωραία. Στόχος είναι τα 20. Λευτεριά στις ελεύθερες ρίζες λοιπόν. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, καλημέρα. Τι ακροατές έχουμε, ρε. Δηλαδή, τι πλούτος πληροφοριών και γνώσεων. Κάνουν αγώνα για να μην κάνω δίαιτα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μας το κλείσε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον Άρα. Τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά. Χρόνια πολλά. Πολλά, παιδιά. Επίσης. Σε λίγο καιρό να έχει και καλή χρονιά. Και Χριστός Ανέστη και όλα καλά. Καλό 15ο. Καλή Παναγιά. Ναι, βάλτε άλλα. Καλό φαγητό. Καλό φαγητό πάνω απ' όλα. Δεν μου λέτε. Αναπνέεται από το φαγητό ή... Τίποτα, vegan. Vegan. Vegan είναι καλά. Vegan, ναι. Σταύρε, κάθε πρωί που ξεκινάω είμαι vegan και κάθε βράδυ καταλήγω να μου φάει. Ας το να πάνε. Να έχεις ξεκληρίσει εκεί το ζωικό βασίλειο. Ξεκινάς το πρωί με την απόφαση ότι σήμερα πρέπει να φάω ελάχιστα γιατί δεν αντέχω άλλο. Και ξεκινάει η μέρα έτσι από τις 8 το πρωί. Κάπου στις 12 που ξεφορτώνει λίγο το σύστημα, αισθάνεσαι λίγο καλύτερα. Μετά κατά τις 2 η ώρα. Τίποτα σου λέω, τώρα θα πάω φάω γιαούρτι. Μπορείς να γίνεις χορτοφάγος με δακτύλιο. Δηλαδή από τις 12 ως τις 2 να μην τρώω. Αν πατήσεις στο γιαούρτι μια κουταλιά του σούπας μέλι, γίνεται καταπληκτικό φιλικό. Εννοείται θα πει μέλι το γιαούρτι. Εγώ δεν είπα θα πει μέλι. Πώς θα φαγωθεί το γιαούρτι? Σκέτο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σκέτο, ρε φίλε.
Έχει βγάλει κάτι, με βγάλει με αλό και κοτσιμπέρι και. Καλά, και υποφαρές και τέτοια. Τα μπασταρδεμένα, τα γιαούρτια που τα βάζουν διάφορα καινούρια πράγματα μέσα. Μόνο αυτά με τις γεύσεις φρούτων, τα παραδοσιακά. Εντάξει, τίνκα στη ζάχαρη. Παιδιά, μπορείτε να κάνετε και κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να. Βάλε εσύ ένα φρουτάκι. Κόψε ρε παιδί μου, ναι, μια μπανανίτσα, ένα χλαδάκι σε μικρά κομματάκια το καλοκαίρι, λαδακινάκι. Όχι, γίνεται ρε, καταπληκτικό. Θα δουλευτούν τα φρούτα. Φρούτα αυτά. Ναι. Ναι. Τα γιαούρτια με φρούτα δεν είναι νόστιμα γιατί έχουν το φρούτο, είναι νόστιμα γιατί έχουν και ένα κιλό ζάχαρη μέσα. Δεν είναι το φρούτο που κάνει τη διαφορά. Ισχύει αυτό. Όχι, σου λέω, μπορείς να πάρεις τα φυσικά, πρόσεξε να σου πω, φυσικά ζάχαρα. Μέσω ας πούμε του μανταρινιού, του τέτοιου. Ναι, τι εκπομπή είναι αυτή σήμερα, δηλαδή, τέτοια ευεξία. Δεν μου λες για αθλητικά μιλάμε, Σταύρο, είπα. Ναι, πώς δεν μιλάμε, εννοείται, ρε. Δεν μου λες τώρα αυτό που κυκλοφορεί εδώ και κάποιος ώρες ότι έχει σκάσει πρόταση για Γιαννούλη Σχή. Όχι. 8 εκατομμύρια. Όχι, έτσι. Ότι θα έρθει, θα έρθει. Αλλά... Εδώ μιλάμε για νούμερα όμως, συγκεκριμένα. Τώρα ο άλλος έβγαλε, το Σπορτάμι για την ακρίβεια έβγαλε νούμερα, δεν είναι τώρα αόριστα. Εγώ για πρόταση από Γερμανία για Γιαννούλη έχω ακούσει εδώ και 2 μήνες. Δεν έχει έρθει ακόμα. Οκ, okay. Εντάξει, οπότε είναι φημολογούμενη η πρόταση, δεν είναι πραγματική. Θα έρθει όμως, γιατί κάνει παπάδες, ρε φίλε. Θα απολυθεί ο Γιαννούλης, το θέμα είναι πότε. Θα απολυθεί τώρα. Θα έρθει, ρε Σταύρα, θα έρθει όμως. Κάτσε, τον αρθεί γύρω στα 5-6 το ξέρουμε θα έρθει. Το θέμα είναι αν έρθει γύρω. Στα 8 θα το δώσει ο Πάοκ. Αν έρθει γύρω. Φυσικά, τι λες τώρα. Στα 8 με κορδέλα θα το δώσει. Τι λες τώρα, σοβαρά μιλάς. Καλά, θα είναι απώλεια, δεν είναι απλό. Ρε, θα είναι απώλεια, τεράστια απώλεια. Θα είναι το αριστερό σου Πάοκ. Οκ, εντάξει. Το αριστερό σου Πάοκ στηρίζει το μισό σου παιχνίδι. Να σε πω κάτι, Σταύρε. Να σε πω κάτι. Ας προσέχαμε. Τι να πεις τώρα. Ας προσέχαμε εκεί με τη Σλόβαν. Έτσι πως τα κάναμε, ας τα φάμε τώρα. Είναι τόσο απλό πραγματικά ώρες. Τόσο απλό. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα. Το πρωτάθλημα δεν θα ξεκινήσει 4 του μήνα από ό,τι φαίνεται, έτσι. Θα δούμε. Και οι διαιτητές δεν είναι πιο συμπαγή σφάλα. Εγώ θέλω να ξεκινήσει κανονικά το πρωτάθλημα. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσει κανονικά. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι σε καλή κατάσταση. Δεν θέλω διαφοροποιημένα προγράμματα και τέτοια. Εντάξει, οκ. Okay. Παρότι τον ΠΑΟΚ το συμφέρει να συμπτυχθούν και άλλο οι αγωνιστικές, γιατί έχει βάθος το ρόστερ. Εν τούτη, ρε παιδί μου, θέλω να είναι. Να παίξουμε κανονικά τώρα, εντάξει. Άσε που η οποιαδήποτε αναβολή ξέρουμε ποιον βολεύει. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Αυτόν ο οποίος θέλει στην αναβολή να βάλει στο τραπέζι ότι κοιτάξτε έγινε αναβολή γιατί η ΕΠΟ και η ΚΕΔ και αυτό και αυτό. Εντάξει τώρα. Ό,τι κάνει είναι μπούμερα. Μπορώ να κάνω μια παρατήρηση πάνω στα λεγόμενά σου, αλλά άσχετη με το περιεχόμενο, απλά μια γλωσσολογική. Πιστεύω ότι δεν είσαι οπαδός του ΠΑΟ γιατί είπες εν τούτης και μια άλλη λέξη που την ξέχασα. Τετρασύλλαβη. Έχουμε τελειώσει πανεπιστήμια, είμαστε ανώτερη σχολή. Είσαι ακροατής του ψυχιατρίου, αυτό πλάκα κάνω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά. Φιλιά. Και να αρχίσω, του είπες, εγώ είπα εν τούτης και τα λοιπά. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Εντάξει, δεν ήταν και Μπέος, δεν μιλούσε και 5 γλώσσες. Σωστό κι αυτό, σωστό κι αυτό. Μέχρι 4 τον έκοψα το. Λες να είναι αγγλικά, γαλλικά, Μπέος. Θα ήταν ωραίο. Ο νέος στρατηγάκης. Ξέρει πολύ καλά. Πολύ καλά η γλώσσα που ξέρει είναι τα γεωργιανικά. Πάρα πολύ καλά. Μπέος. Τα είχε μάθει στην Τυφλίδα, ναι. Στην Τυφλίδα τα είχε μάθει. Τι ωραίο παιχνίδι. Ρώτα τον πώς είναι. Ψάχναμε να πούμε την ανατροπή. Είχε φτάσει η ανατροπή στα 7 φράγκα. Παίζαμε εκεί. Και τελικά τίποτα δεν παίξατε. Παίξαμε, ρε, αλλά δεν την πληρωθήκαμε 30 απόδοση. Α, την πληρωθήκατε όμως. 7-8 εκεί ήταν. Εντάξει, καλό ήταν και αυτό. Μια χαρά ήταν, μια χαρά. Μια χαρά. Μάλιστα. Πάντως για το ψάρι που είπες, Μπάμπη, τη λίτσα είναι υποχωριστικό, ξέρεις. Είναι μόνο σε ακριβά εστιατόρια. Το κανονικό του όνομα είναι καλυψό. Το λίτσα είναι υποχωριστικό. Καλή. Μα όταν έρθει ο λογαριασμός. Ναι, δεν ξέρω, οκ. Μάλιστα, μια χαρά. Να σε καλά. Έγινε, μια χαρά. Φιλιά. Τι κόβεις ο κρατές. Δεν το κόβω, ρε. Τι κόβεις ο κρατές. Λαμόγιο. Έχουμε ροή εδώ πέρα, σε παρακαλώ. Και επειδή έχουμε ροή, ας τον άνθρωπο να μιλήσει. Ξέρω εγώ πότε πρέπει να τελειώσει. Το καταλάβει. Ρε, τα έχουμε δουλέψει το λόγο επειδή, ρε. Τώρα η δουλειά φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Σε παρακαλώ. Θα λέτε στον Πατμανίδη. Ναι. Δεν τελείωσα, ρε. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω, έτσι, ας πούμε, για να ακούγεται πιο εύσχημα.
Οπότε τι Σταύρο, πέταξε βόμβα τώρα κρατής. Τι. Πουλιέται ο Γιαννούλης. Καλά, όλοι πουλούνται. Α, όλοι πουλούνται. Μόνο εμείς. Μόνο εμείς εδώ σταθερό. Αν πουλήσετε ο Γιαννούλης, θα πάμε στο Σταφυλίδη. Α, να τα. Κουράγει ψανά. Για όσους δεν ακούνε, να είδατε, 27 βγαίνουν οι ειδήσεις. Αυτές τις ημέρες, έτσι. Επί του πιεστήριο, κυρίες και κύριοι. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνύματα και αποστολή στο 54526. Γιατί η επικαιρότητα τρέχει. Τρέχει τώρα όσον αφορά τον πρωταθληματάκι. Θα από τη νέα χρονιά, ότι φέρει ο Άγιος Βασίλης. Λέγαμε νωρίτερα, γιατί θέλω να το πω αυτό. Για την απίστευτη, λέει, γιαγιά που χρέωσε τα μέλη της οικογένειάς της με 35 λίρες το πιάτο, περίπου 41 ευρώ το άτομο για το δείπνο των Χριστουγέννων. Ο Χάιλεϊ Γκάρμπουτ από το Φίλεϊ του North Yorkshire. Βόρειο Άγγλιο. Εντάξει. Καλά, βλάχη. Πόσο κόκκινο μάγουλι. Λες να είναι. Rednecks. Είναι. Εντάξει, σίγουρα το ξέρει ο Μάριος Ασλαμάς, θα σου πει. 100%. Ναι, ναι. Έπεσε στην Τσέλστενατ. Τσέλστενατ, συγκλονιστικό. Αποφάσισε, λέει, να ζητήσει πληρωμή αφού διαπίστωσε ότι μαγειρεύει για περισσότερους κάθε χρόνο. Ναι. Όμως, λέει, αντί να του ζητήσει μια μικρή βοήθεια, αποφάσισε να βγάλει και κέρδος αφού τα άτομα που θα φάνε αυξήθηκαν ξανά. Συγκεκριμένα, με την ενέργεια της αυτή μάζεψε 420 λίρες από 12 μέλη της οικογένειας, αλλά έχει δαπανίσει μόνο 300 για τα ψώνια, που σημαίνει ότι είχε κέρδος 120 λίρες. Να πληρωθεί το ρεύμα, με κέρμα είναι και όπως είπε, αυτό, λέει, βοήθησε να κάνει ένα πιο πλούσιο τραπέζι και δηλώσει ότι πάντα περιποιείται την οικογένειά της, φροντίζοντας να έχει διαφορετικά μενού. Ενώ μετά το φαγητό διασκεδάζουν όλοι μαζί, καλύτερα να πηγαίνουν στην ταβέρνα από το να έχουν και τη γιαγιά και να τους λέει: εγώ για ποιο μαγείρεψα για εσάς, και να τους τσεπώνει τα φράγκα. Εντάξει. Ίσως να είναι μια καλή λύση για όσους ενδεχομένως θέλουν να αποφύγουν ανεπιθύμητους επισκέπτες τέτοιες ημέρες. Γιατί ξέρεις τώρα, ιδίως στα χωριά και αυτά, οι πόρτες είναι πάντα ανοιχτές. Όποιος βλέπει φως, όποιος βλέπει γεμάτο τραπέζι, μπαίνει. Οπότε να το σκεφτείτε. Λοιπόν, θα οδηγηθούμε τώρα στο διαλυματάκι μας, 11.30, για να έχουμε και έτσι για ένα γεμάτο 20 λεπτά, 25 λεπτάκι με την επιστροφή μας, με τους ακροατές μας. Μαζί μας. Το θέατρο Βεργίνα του Έτζηση Καζίνο, Σινεμασκόπ και σήμερα, The Musical. Μπορείτε να πάτε, να πληροφορηθείτε μάλλον τηλεφωνώντας στο καζίνο, να προμηθευτείτε εισιτήρια από τα public. Γενικά είναι μια επιλογή πολύ ωραία χριστουγεννιάτικη, το CinemaScope The Musical του Θεάτρου Βεργίνα. Μαζί μας επίσης τα Naxus, Nax.gr, κορυφαία εταιρεία υποδημάτων στη χώρα. Θεσσαλονίκη, Αγία Σοφία με Αριστοτέλους γωνία, Αριστοτέλους με τη Μυστική γωνία, συγγνώμη. Αγία Σοφία γύρω-γύρω. Τρία καταστήματα και με τετερένιαν κόσμο, τα Naxus για εσάς είναι εδώ. Και βέβαια, Be Easy, ασύρματο ίντερνετ, υποστήριξη δικτύων, επιχείρηση με ειδικές ανάγκες για συντήρηση δικτύων και υποδομών, αν έχετε μια τέτοια, παροχή ίντερνετ, υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, δικτυακής ζεύξης σημείων, δημιουργία και συντήρηση servers. Τι πουλάμε, ρε φίλε. Be Easy, τελεία solutions. Να μπείτε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, με μουσικές που εκνευρίζουν τον Σταύρο Κόλκα, για να του υπενθυμίζουν ότι είμαστε στα στούντιο κανονικά, είμαστε στα πόστα μας, 27 του μηνού, Παρασκευούλα μετά από διήμερο εορταστικό, Χριστούγεννα, και μεσολαβεί και το Σαββατοκυριακάκι, και ο λίγον τι ιδιαίτερος χαλαρό, από τη στιγμή που δεν έχουμε πρωταθλήματα. Τουλάχιστον σε επίπεδο Super League. Μόνο ένα ψεύτο μπασκετάκι έχει αύριο. Εντάξει, έχει ντέρμπι πόλεως. Ηρακλή ΠΑΟΚ. Σαν αποκούμπι για κάποιους που θα θέλουν να παρακολουθήσουν και να βιώσουν λίγο τη μία αθλητική ένταση. Αλλά η μεγαλύτερη ένταση είναι ασφαλώς το πρωτάθλημα της Super League. Τη στιγμή που παίζει και καλά ο ΠΑΟΚ. Και τώρα το βλέπεις να έρχεται. Να έρχεται. Βέβαια, είμαστε λίγο σαν την Πυθία. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα εμείνουνε. Είναι κακό για τον ΠΑΟΚ ότι έχει διακοπή. Εντάξει, προφανώς για τον φορμαρισμένο, για τον πρώτο, για αυτόν που έχει την ψυχολογία. Αλλά υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι, ας πούμε, στην απόφαση των διαιτητών? Γιατί είπες πριν ότι δεν είναι και πιο συμπαγής, ας πούμε, κοινότητα. Κοίτα, αν έχουν ένα ίχνος αυτοσεβασμού, αν απέμεινε κάτι. Α, το πηγαίνεις δηλαδή καθαρά στο συνειδησιακό. Στην... Φίλε, τι να πω, τώρα τους ξεφτύρεις ο Χούμπερ. Αυτό που έκανε ο Χούμπερ με την ανακοίνωση που έβγαλε είναι μυθικό. Τι είπε δηλαδή? Δεν στάθηκε στην επίθεση που δέχτηκε ο Βαγγέλου και πόσες άλλες έχουν προηγηθεί. Και στάθηκε στο λάθος. Ένα λάθος. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι αηδία. Δηλαδή, εκεί λες τώρα, ή αυτός έφαγε μπούλινγκ ή τα πήρε. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ.
Εντάξει. Και αυτό πώς μπορεί να επηρεάσει την απόφασή τους όσον αφορά το θέμα της αποχής. Εσύ δεν τους καλύπτει ο άνθρωπος, πρέπει να τους καλύψει. Ναι. Άρα πώς μπορούν να αντιδράσουν οι διαιτητές πάνω σε αυτήν την... Να πάνε τον βρουν για να πούνε τι κάνει σε καραγκιούζι. Απλά είναι τα πράγματα. Μήπως ο μόνος τρόπος να αντιδράσουν είναι αυτή η αποχή για να δημιουργηθεί τέλος πάντων ένταση, να δημιουργηθεί συζήτηση. Θα πρέπει όμως τους εξέδεσαν να τον εκθέσουν. Ο Χούμπερτ είναι αυτός που έφαγε τον μπούλινγκ στο Καραϊσκάκι, δεν τα ξέρει. Ναι. Τι γίνεται, δεν είναι κανένας που δεν ξέρει. Και αυτό που έκανε, σου λέω, εγώ δεν το περίμενα με τίποτα. Έγινε ένα λάθος. Ένα. Αυτό που εκφράζει μήπως όμως είναι η πεποίθησή σου, η ελπίδα σου να μην υπάρξει διακοπή αυτή, στο ρυθμό της ομάδος. Είναι... Εγώ δεν θέλω να υπάρξει διακοπή. Προφανώς. Αλλά θα υπάρξει. Θα υπάρξει. Είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψουμε δηλαδή το όλο Σαββατοκύριακο και να έχουμε πρωτάθλημα. Νομίζω είναι εξαιρετικά δύσκολο. Άρη, πάω κιόλας. Ναι, είναι και αυτό στη μέση ότι υπάρχει ανυπομονησία για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ανυπομονησία του λες, εμένα είναι η εβδομάδα που συχαίνομαι. Ναι. Και εσύ, αλλά που και είναι το δίωρο που δεν αντέχω να βλέπω. Δηλαδή. Με κουράζει αφάνταστα. Ο περισσότερος κόσμος, ρε παιδί μου, νομίζω όμως ότι έχει μια διαφορετική. Έχει το ενδιαφέρον του, ναι. Γιατί είναι όλοι στην τσίτα. Ναι. Ο Άρης θέλει το παιχνίδι για να σπάσει το Άιντι, το ΠΑΟΚ θέλει την νίκη γιατί ξέρει αυτό είναι και... ότι αν περάσει το Χαριλάου μετά τελειώνει το παραμύθι. Δηλαδή μετά παίρνει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι του Ολυμπιακού. Πάνω απ' όλα είναι ένα Άρης ΠΑΟΚ. Και μετά έρχονται πάνω τα παρεπόμενα. Δεν είναι όλα τα Άρης ΠΑΟΚ ίδια εσύ, Μπάμπη. Εντάξει, αλλά πάντα, πάντα ξεκινάς με αυτό. Είναι ναι. Πολύ ανώτερης. Είναι το τι θα γίνει παρασκηνιακά, τι θα γίνει στα πέριξ του γηπέδου, τι θα γίνει στα αποθητήρια. Είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Και δεν θες να διακοπεί αυτού του είδους η ροή, αυτού του είδους η... Είναι κουραστική εβδομάδα για μας. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ενώ θα θέλουμε να ασχοληθούμε μόνο με το ποδόσφαιρο, θα ασχοληθούμε με οτιδήποτε άλλο. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπουμε φως στο τούνελ. Και στο μεταξύ... Η αποχή είναι παόριστον ή είναι προειδοποιητική, ας πούμε. Υπάρχουν θέματα, ρε φίλε, πρέπει να λυθούν. Ναι, δύσκολα να λυθούν. Τα συζητάμε εδώ και πόσο καιρό. Δεν είναι, δεν υπάρχει πολιτεία. Η πολιτεία αυτή τη στιγμή συγχωντάει τον Ολυμπιακό. Δεν βάζει πλάτη στο να λυθούν κάποια θέματα παραβατικά απέναντι στους διαιτητές. Εντάξει. Παλεύει παρασκηνιακά για να δημιουργήσει συνθήκες για τον Ολυμπιακό. Μιλάμε για κανονικό υπάλληλο τώρα, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Η UEFA που θα έπρεπε να πει να κόψει κεφάλια αρχίζει και λυγίζει στο bullying. Ή έχει... τι bullying μπορεί να, να δέχεται η UEFA, ούτε είναι παρούσα, ας πούμε, στις... Τι λες, λέει, ο Χούμπερ εδώ είναι. Εγχώριες. Εδώ είναι. Και τι bullying μπορεί να φάει ένας αξιωματούχος της Ομοσπονδίας. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Τι bullying, ρε, εδώ σε ένα άλλο θέμα είναι νεκροί μάρτυρες υπάρχουν, πλάκα μας κάνεις. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Μου φαίνεται λίγο έτσι παράξενο. Τι λες, παράξενο σου φαίνεται. Σκέφτε το λίγο. Αξιωματούχος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Αξιωματούχος τι είναι, ο Βαντάμ. Απλά μπορεί να φύγει. Αν αισθανθεί, ας πούμε, μια αλφα πίεση. Εντάξει, δεν είμαι το. Δεν φεύγουν τόσο εύκολα, Μαξ. Με τον Ζωάη. Λοιπόν, 2-31-0-2-7-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνία. Χρονιάρες μέρες, μη μουσικήσεις, Σταύρο τώρα. Και μου λες ότι μου το ξέρεις τι μου τους πάει, μου του πες παρθένα. Τι? Λες και δεν ξέρεις τι γίνεται. Όχι, μα δεν ξέρω. Προβάλλω ερωτήματα εδώ για την... Ναι, καλά. Για να διεξαχθεί και κουβέντα, έτσι. Αυτόνομα να αναφορίζουμε. Σούμε, κάνω και το συνήγορο διαβόλου και εκφράζω τις δικές μου απορίες. Άρα, ένα άνθρωπο. Τον αρτί δεν σ' άρεσε επειδή εκφράζω αμφιβολίες, δηλαδή. Εντάξει, μπορεί να συμβαίνουν και τέτοια πράγματα. Πρέπει να κρατάμε μία στάση, ας πούμε, να. Κάτσε λίγο να βάλουμε το δάνειο. Καλημέρα, ένα άμυλικο και μια κρεμόπιτα, να είσαι καλά. Από τα κέντρα των αποφάσεων. 2-31-0-2-8-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνία. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Εδώ στο. Το τελευταίο περίπου μισάωράκι του. Ότι η Ζανζιβάρη γεννήθηκε η μεγαλύτερη φωνή τη δόξη κοινή, ο Φρέντι Μέρκιουρι. Φρέντι Μέρκιουρι, ναι. Ζανζιβαριανό. Πώς δεν έχει φέρει ο ΠΑΟΚ κανένα μπασκετμπολίστα από τη Ζανζιβάρη, με κάτι μυστήριο έτσι, ας πούμε, που. Πρέπει να βρω και του Λιανοκλάδη, δεν είναι. Όταν ακούω δάνειο, θέλω του Λιανοκλάδη. Φέρ' τον καμιά μέρα εδώ να. Αφού δεν έρχεται ο Φλόβος. Γιατί δεν έρχεται. Το καλύτερο ήταν που έλεγε για Λιανοκλάδη, παρακαλώ τον κύριο Κρυμπιβάτη να αποφασίσουν κατά τη δεξιά φορά τη αμαξοστοιχία, παρακαλώ. Λιανοκλάδη.
Ζανσιβάρ, κάτσε. Ο Μπρους Γκρόμπελαρ, μήπως. Πού ήταν αυτό. Ζιμπάμπουε. Ζιμπάμπουε ήταν. Το ζήτα το έπιασε. Πρέπει να έστεινε και τα, και τα δοκάρια. Πρέπει να ήταν ο κομπότη τη εποχή. Ο Μπρους Κομπότη. Γιατί ρε, εσύ. Έχει θυμάσαι κανένα μάτσα, α πούμε, έτσι μυστήριο. Πρωταθλήματα έπαιρνε η Λίβερπουλ τότε με Μπρους Γκρόμπελαρ. Δεν μπορεί να στήσει για να κερδίσει. Άλλο αυτό. Δεν θα στήνει αυτό. Δεν αυτό ήταν απλό τερματοφύλακα, α πούμε. Απλό δεν Και τώρα η Λίβερπουλ ξανά, πόσο είναι η βαθμολογία, 11 παραμένει. Χθες έκανε εκπληκτικό παιχνίδι. Σοκαριστικά καλό παιχνίδι. Δηλαδή μπήκε από το πρώτο στο 60 κάτι δευτερόλεπτο. Δηλαδή με τη συμπλήρωση του τέταρτου λεπτού είχε δύο τελικές για γκολ. Δεν υπάρχει η Λίβερπουλ, αυτό που κάνει είναι απίστευτο. Ο Άρνολτ μεταξύ στα 20 του έχει 17 assist στο ποδόσφαιρο. Εγώ στα 20 μου είχα 17 πίεση. Δηλαδή, ρε φίλε, στο μεταξύ, τι είναι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο για να σου κάνω και εκπαίδευση λίγο ποδοσφαιρική. Τι μετράει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Η φυσική κατάσταση. Η ένταση. Η φυσική κατάσταση. Δεν είναι η ένταση. Φυσική κατάσταση έχει και ο μάθημα όμω. Ναι. Η ένταση. Τι κάνει η Λίβερπουλ. Έχει δεξί μπακ με ένταση, αριστερό μπακ με ένταση, χαφ με ένταση, επιθετικούς με ένταση, ο ένας στόπερ με ένταση. Δηλαδή είναι όλοι παίκτες οι οποίοι βγάζουν. Δηλαδή σε μια φάση στο 93 ο Ρόμπερτσον κάνει μια πίεση στον παίκτη της Λέστερ στα δεξιά. Λες και είμαστε στο 2. Ένταση, το μόνο που θυμάμαι θα ήταν καλά μαγαζί την Πολύχνη. Σύγκρουση, ένταση, καλά τέτοια. Σύγκρουση όσοι δεν έχουν ζήσει. Δεν υπάρχει. Είναι το τεράστιο μαγαζί που είχε καρφωμένο ένα αμάξι από πάνω στην πόρτα. Και δεν υπάρχει ούτε μια φωτογραφία για να. Έτσι από του ρετό που κυκλοφορούν, πώ ήταν η πόλη παλιά κτλ. Ένα, αν πει ποιο έχει φωτογραφική μηχανή, την Πολύχνη. Τότε ήταν και ατόπιμα να έχει φωτογραφική μηχανή, γιατί είσαι μπάτσο. Ναι. Δηλαδή, αν βγάζει φωτογραφίε, κάτι γίνεται. Ψάχνω χρόνια να έχει ένα άνθρωπο να έχει αποτυπώσει αυτό το μεγαλείο τέχνη που υπήρχε. Στη σύγκρουση. Ναι, ναι, στην. Η οποία ήταν μεγάλο κλαμπ τη εποχή. Ναι, ήταν τρομερό. Αισθητικά ήταν τρομερό το ότι είχε ένα καρφωμένο αυτοκίνητο. Ναι, δηλαδή, αν δεν καταλάβει την σύγκρουση εκεί, θα πρέπει να είσαι μεγάλο ζώο. Φαντάζομαι τώρα τι κάλαμα να βγαίνει από εκεί μέσα, α πούμε, ξημερώματα και να έβλεπε. Να έχει ξεχάσει προφανώ ότι υπάρχει ένα καρφωμένο αυτοκίνητο πάνω. Ναι. Φαντάζομαι τι φλασίδια έτρωγε. Πάρε φλαράκι, τι έγινε αυτό. Χαμπάρι δεν πήραμε να πούμε. 2-31-0-2-87 και 3-8 χωρί μεγάλη κινητικότητα σήμερα του Αγίου ανάμεσα. Δεν του κόβει, ρε. Δεν του κόβω. Ξέρω τι κάνω. Έχει ένταση τα τηλεφωνήματά μα. Έχουν ένταση. Έχουν. Εσύ θέλει, επειδή έχει ένταση εσύ. Ναι. Επειδή είσαι Λίβερπουλ, να βγει και ο άλλος με ένταση. Ο άλλος δεν θα καφλαντήσει. Είναι άλλο πράγμα. Είμαι Λίβερπουλ, είπε η Λίβερπουλ τον Ατζάνο, μάλιστα. Μεγάλη μου τιμή. Δεν θα το έλεγα. Δεν θέλω. Ενώ σε επίπεδο ένταση. Δεν θέλω τέτοιο κοπλιμπέ, γιατί δεν είναι. Εκπληκτική χθες. Εκπληκτική, σοκαριστικά καλή. Εντάξει, το έχει πάρει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει δείξει. Δεν είναι ότι το έχει πάρει. Είναι φίλο ότι παίζει το τέλειο ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι. Και όλα αυτά γιατί υπήρξε εμπιστοσύνη στον Κλοπ. Ένα διάστημα αμφισβητήθηκε αρκετά και ήταν σε φάση, δηλαδή σε άλλη ομάδα. Ή, εντάξει, το πάρουμε το ελληνικό παράδειγμα. Οι Άγγλοι είναι αλλιώς. Ναι, εδώ θα μου πει η Μάτσα να κρατάει. Δεν ξέρουν πότε αυτοί οι προπονητές. Ναι, εδώ κρατάνε τον τέτοιο να, τον Σόλσκερ. Καλή ήταν και αυτή. Σόλσκερ, πώς το λένε, ρε παιδί μου. Σόλσκερ. Εντάξει, είναι γιατί είναι και λίγο πίσω να πούμε. Είναι καλή και αυτή, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο. Σου λέω ρε παιδί μου, κάνουμε την αντιστοιχία. Εντάξει, θα μου πει τώρα το παράδειγμα, είναι σαν να συγκρίνει. Μιλάμε με μανταρίνια. Είναι η Άσυνα. Ή τότε να μην τα μέτρια. Χθες τα είδα όλα. Έβλεπα και τι. Τι να κάνει. Τα χάσαμε κακά το στάδιο, σίγουρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Boxing Day ήταν, ρε παιδί μου. Μα έτσι που σκεφτόμουν να θα παίξω την πρώτη Λίβερπουλ, το έβαλα, αλλά. Ναι, γιατί πώ το δίνω. Δύο φράγκαφ. Πλάκα κάνει. Με τη Λέστερ έπαιζε, με τη Λέστερ έπαιζε. Εντάξει, ναι, αλλά οκ, ρε παιδί μου. Μια χαρά είναι η Λέστερ, φίλε. Αλλά χθε ήταν σαν να μην υπήρχε. Πάλι σε αντιστοιχεία ελληνικού πρωταθλήματος, ας πούμε, θα έδινε ένα 30. Ο πρώτος με το δεύτερο με διαφορά 14 βαθμούς, είχανε. Θα μου πεις, εντάξει, okay, κίνητρο και η Λέστερ και τα λοιπά, αλλά ήταν καλό. Τι έχουμε σήμερα, πρωταθλήματα και παίζουν στην Ευρώπη αυτό το Σαββατοκύριακο. Γιατί μέσα σε όλα τα άλλα είναι και Παρασκευούλα. Εγώ το αισθάνομαι σήμερα σαν Δευτέρα μετά το διήμερο που είχαμε. Αλλά με αυτά και με αυτά έχουμε Παρασκευούλα, οπότε θα έχουμε να κάθομαστε μπροστά. Γιατί μου λέει τώρα το καινούργιο το iOS. Ότι θέλω να κάνω ένα emotion και μου βγάζει μόνο γκόμενες. Τι θες να κάνεις ένα emotion. Ένα τέτοιο, ένα emo τέτοιο, ένα. Ας τα emo, ας την κατάθλιψη ρε παιδί. Α, όχι, έχει και γουρά. Και σήμερα έχει η Premier League, όχι αύριο Σάββατο, έχει κανονικά πρωταθληματάκι.
Αγγλία παίζει, Αγγλία. Οι υπόλοιπες χώρες κάνουν ψηλό Χριστούγεννα. Αλλά οι Άγγλιδοι κανονικότατα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ω, τι κάνετε παιδιά, καλημέρα. Νίκος Κυψέλη, παιδιά, χίλια συγγνώμη, τόσες μέρες, εντάξει, γιορτές, τέτοια, καταλαβαίνετε. Πήρες ρεπό. Να σας ευχηθώ, ήθελα πραγματικά ολόψυχα υγεία σε εσάς τους ανθρώπους σας. Καλή χρονιά, το επιθυμείτε από τη νέα χρονιά. Επίσης. Το αξίζετε. Εντάξει, όχι, νομίζω, έχουμε καλή χρονιά. Σε εσάς συγκεκριμένα, τώρα που πήρα, εντάξει. Τι λέει, πώς θα περνάτε, πώς είσαι. Ωραία. Εσύ. Good, όλα. Εσύ, ναι. Αθήνα. Κρύο. Δώσε, κρύο, εντάξει, Σαλονίκη είσαι. Δώσε... Είναι ωραία εδώ η Αθήνα, φίλε, είναι ωραία το κατώ. Τα Χριστούγεννα αξίζει. Έχει, για τους δεν πολλούς. Ανέβηκα τώρα, ήταν να ανέβω για τη γιαγιά να τη δω Κατερίνη, δεν θα ανέβω μάλλον μετά την πρωτοχρονιά. Μη σε χρεώσει σαν την άλλη την Αγγλίδα 41 ευρώ το τραπέζι και η γιαγιά, εντάξει, ύποπτη. τι δεν θα μπορείς, έτσι καλά, Σταύρο πέθανε στο γέλιο φίλε στο post game που μίλησες για τη μετάφραση. Ήθελα να σου το πω φίλε εβδομάδες. Έναν διερμηνέα δεν έχετε ρε φίλε, έναν διερμηνέα. Θα πάρουμε τον Μπέο ρε. Ρε, είχα πεθάνει στο γέλιο με, το, ποιον είχα, το, με τον Ακπομ. Ναι. Που του μίλαγε εκείνος ο φίλος. Φίλε, δεν πέτυχε και. Και δεν πέτυχε. Δεν το ξέρω αυτό. Και πήγαινε να τα πει και ωραία τα αγγλικά, αλλά τέλος πάντων. Αυτό ήθελα, παιδιά, δεν είχα θεματολογία. Σήμερα έτσι πρέπει να σε ευχηθώ ότι είμαι εδώ, να ξέρετε, ακούω. Έτσι. Τώρα που το νιώθουμε, θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Και από τη νέα χρονιά αυτό να είστε καλά. Φιλιά, καλά να περνάς. Και καλημέρα να είστε και εσύ. Τσαο, τσαο. Καλημέρα στην γραμμούλα. Ναι, ένταση βγήκε. Γιατί ακολουθεί ρε παιδί μου τα πατήματά μου. Καλημέρα. Ένα καλημέρα. Καλώς το να. Ρε Σταύρο, γιατί δεν πίνεις ένα χυμό emotion να πούμε. Καλύτερα. Έχει ζάχαρη. Να κάνει και emotion. Τέλος πάντων. Καλά είσαι ρε μαγκές. Ναι. Εξαιρετικά. Είναι πολύ χάγια να χαίρεσαι και να μην μπορείς να τη μοιραστείς η χαρά σου, ρε παιδί μου. Αναβολή, τώρα αγωνιστικής και τρέχα γύρευε. Δηλαδή αυτό είναι το χειρότερο, το πιο ψυχοφθορική κατάσταση δεν υπάρχει. Να δούμε. Ελπίζω να λυθεί γρήγορα το θέμα. Τώρα αυτός δηλαδή παίζει, θέλει να μας πάσει ο ρυθμός, τα νεύρα, το ηθικό... Τα νεύρα μας δεν σπάνε, μην αγχώνεσαι, τα δικά σου σπάνε. Τα νεύρα μας ναι, αλλά την αγωνιστική κατάσταση σίγουρα θα παίξει κάποιο ρόλο, δεν γίνεται. Όσο να προπονείς την ομάδα, χωρίς παιχνίδια, δηλαδή συνεχόμενα δεν, όπως είπες για τη φόρμα της Λίβρε που βλέπεις γύρισε από παγκόσμιους συλλόγων κατευθείαν. Τέλος πάντων, πέρασε καλά, εντάξει. Μια χαρά, εσύ. Εσύ πώς πέρασες. Ήρεμα, φίλε. Δεν περιμένω, δηλαδή, βασικά τις γιορτές για να κάνω κάτι ιδιαίτερο το οποίο το έχω σκεφτεί. Μα δεν μπορείς να κάνεις τις γιορτές, είσαι τόσο στιβαγμένος στα μαγαζά του παντού. Εντάξει. Όπα, πού είσαι. Χάθηκε. Έλα, να σε. Έλα, ρε, τι χάθηκα. Δεν σ' ακούγαμε. Χάνομαι, δε. Δεν είμαι κι άτομο που δεν μπορείς να το δεις εύκολα. Έτσι. Τέλος πάντων. Ωραία, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω. 2-31-0-2-8-7-3-8 για λιγουλάκι ακόμη. Δεν βλέπεις την ώρα να φύγεις από τότε. Δεν πειράζει που έτσι. Ακούγεται εσύ, τι βγάζει. Το ψηλό μας πέθανε. Το αγροσκάς μου ρηγέται. Τόσο εκπληκτικό. Είπαμε, θα έχουμε attitude, trendy φατσούλες, χαρούμενα μουτράκια, ρε παιδί μου, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Τέτοια κατάσταση στην Παρασκευούλα τη σημερινή. Είναι και Παρασκευούλα, αύριο μεθαύριο πάλι δεν δουλεύουμε. Τουλάχιστον εδώ, γιατί η δουλειά δεν σταματάει ποτέ. 24ωρο. 2-31-0-2-8-7-3-8 για λιγουλάκι ακόμη στους εθέρες. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Από... εντάξει, είπαμε, θα μάθουμε τα νέα μάλλον, φαντάζομαι, από τη νέα χρονιά. Από... θα κάνουν και λίγο γιορτές, λίγο παραμονές, λίγο αυτό και μετά θα αποφασίσουν οι διαιτητές το πώς θα πράξουν. Θα μάθουμε μέχρι Δευτέρα. Λες, Δευτέρα, νωρίτερα. Ναι, γιατί θα πρέπει να οριστούν και διαιτητέ και αυτό και εκεί και το άλλο. Γιατί πέρα από το Άρης Πάοκ είναι και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και κλεισμένο το θηρόν. Τι να κάνει και μια πλάκα Παναθηναϊκός, δεν γελάμε. Εντάξει, Παναθηναϊκός είσαι, δεν αυτό είναι. Φαντάζεσαι να κερδίσει ο Χαριλάου και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα κάνει αυτά τα. Όχι, σου λέω, είναι σενάριο. Όχι απλά είναι σενάριο, είναι. Το Άρης Πάοκ για μένα είναι χ. Δηλαδή χ. Ξεκινάει από χ. Λογικό ρε παιδί μου, εντάξει. Ένα-ένα, το δίνουμε από δώρα. Αλλά και οι άλλοι δεν κερδίζουν τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή δεν μπορούν να τον κερδίσουν.
Δεν γελάω γιατί. Η μητέρα μου έφτιαξε το στήθος με τα λεφτά που θα έπαιρνε αυτοκίνητο και εγώ την εκδικήθηκα. Τι τα ξεφούσκωσε. Το θέμα. Το κλασικό θέμα της καινούριου. Ένα εορταστικό θέμα κιόλα. Που αφού δεν γράφει η πόρνη η μάνα μου, μου πήρε την ευαλυσία. Κοίταξε, το καλό είναι ότι δεν μπουρδουκλώθηκε ο εγκέφαλο για να αναλύσουμε τώρα ποιο είναι ο τριτοξάνδρος. Μα δεν ξέρω πώς την εκδικήθηκε. Ναι, πού έγινε με το πινακάκι. Έχει τελείτσι. Αυτή με τα ίδια μούτρα, φάτε την αρέ. Φάτε την αρέ. Θες να βάλω να ακούσουμε τι λένε. Ναι. Κάτσε να δοκιμάσουμε, ρε παιδί μου. Για να ανεβάσω. Μπα, δεν παίζει, δεν κάνει τίποτα. Για να. Μη, μπα, μπα. Έλα, για να δούμε. Τι ακούμε, άλλο σταθμό ακούμε μάλλον. Sky. Ναι, Sky. Ποιος δεξιός έχει συνδέσει το Sky με την κονσόλα, με παιδιά. Με την κονσόλα. Για να δούμε, θα δοκιμάσω μια άλλη γραμμή. Για να δούμε. Εδώ, μπα, εδώ παίζει τίποτα. Μπα, και εδώ δεν παίζει τίποτα. Οπότε δεν μπορούμε να συνδεθούμε με το Open αυτή τη στιγμή για να μάθουμε. Ξυστή, το Open θα είναι συνδεδεμένο με το μικρόφωνο σου. Κανονικά. Οπότε πρέπει να μιλήσει ο Σταύρος. Άκου λίγο. Αυτή είναι δυνατή η μεσαία κάτω. Τη Μέγκη λέει από πέρυσι από το GNTM. Αρέσει στο Σταύρο η Μέγκη, δεν παρακολούθησε πέρυσι η GNTM. Όχι, ούτε φέτος. Ναι, είδες. Ούτε θα παρακολουθήσω ποτέ, πιστεύω. Του χρόνου, άμα πάει για να πάω ξάκι, τόσο εδώ. Τόσο τα τηλεόραση. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, λέω τόσο ταλέντα. Δεν πρέπει να πάρει, πάω και με ένα, πώς να το πω, ένα τηλεοπτικό τίτλο μέσα σε όλα τα άλλα. Γιατί έχει πολλά reality, πολλά διαγωνιζόμενα προγράμματα. Να στείλει τα παιχνίδια χωρίς σύνορα που ξαναβγήκανε, δεν ξέρω αν τα είδες. Τι είναι αυτό. Δεν τα έβλεπες παλιά, μωρέ, τα παιχνίδια χωρίς σύνορα που πηγαίνανε χώρες και διαγωνιζόταν και η Ελλάδα πάντα έβγαινε τελευταία. Ή προτελευταία, ας πούμε. Περνούσε συνήθως τη Μάλτα. Αυτό ζει, ναι. Ο Πανώτας. Ναι, ρε, ναι, είναι με το Λιάγκα. Κανονικά. Ο οποίος υποφέρει, ας πούμε, από τότε που έκανε το συγκεκριμένο σχόλιο, ας πούμε, το περιπεκτικό για ένα. Έφαγαν 100.000. Ναι, λέει, αλλά του κάνανε, λέει, πήγανε αναρχικοί από κάτω και του πετάξανε τρικάκια και η ζωή του, λέει, έχει αναστατωθεί από τότε. Απειλείται, λέει, και κινδυνεύει, ας πούμε, και τέτοια πράγματα. Εμείς δεν πούμε προχωράμε στον δρόμο και κοιτιόμαστε και είμαστε για μπουνιές με ποιον περπατάμε ανάποδα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά και από την αθλητική επικαιρότητα. Σιγά σιγά θα φτάσουμε προς το τέλος της. Θα δώσουμε τη σκητάλη στον Κούση. Δεν βλέπω κανέναν άλλο. Δεν θα έρθει Χρυσάνθος εορταστικός. Ακούγεται. Έχουμε ανοιχτή την πόρτα. Κάνε. Όχι, τώρα σταμάτησε. Μάλλον ακούω φωνές ο Πατμανίδης, παιδιά. Ακούω τον Χρήστα εδώ μέσα μου. Ήταν άλλο ένα ψυχιατρίο, ένα κόσμημα για τα Τζιανά της Θεσσαλονίκης. Μια εκπομπή που ποικίλη σύλλης. Λίγο hangover σήμερα το... Καλά είμαστε, φίλε, εγώ περιμένα χειρότερα. Εγώ περιμένα και κερδίζουμε. Δεν ήπια, να σου πω την αλήθεια, δεν ήπια στη. Ούτε εγώ, τρία ποτάκια, τέσσερα. Τι είναι, εντάξει. Συνολικά είσαι μια. Συνολικά. Τι είναι τώρα, συνολικά ο μεταγωνισμός. Συνολικά κάποτε έξι ποτά πίναμε στο πρώτο μπαρ πηγαίναμε, ρε φιλέ. Ναι. Καλά ήταν, ούτε πολύ έφαγα γενικά. Όχι, εγώ με το φαΐ τίποτα, βίγκανα από σήμερα. Ναι. Και έχουμε και συνέχεια, εντάξει. Άξι, ρε παιδί μου. Τίποτα, ποτέ ξανά κρέας. Μακαρόνια, χοντρά, σκέτα, με λάδι. Κάνει καλά φιδέ, ξέρω εγώ. Φιδέ είναι ωραίο, φιλέ. Ωραίο, ναι, εντάξει. Φιδέ. Σου πω, από τραχανά. Τραχανά, ξερνάω. Τι λες, ρε, φαγητάρα. Φαγητάρα. Απορώ γιατί δεν έχουν τραχανάγια μετά το ξενύχτη. Λοιπόν, εδώ στους επίδοξους επαγγελματίες, ανοίξτε τραχανάδικο. Κάποτε είχε ένα πιάτο στο Αγιολί, τηγανιτός τραχανάς με προσούτο και ωραίο ήταν. Το βάζεις στη μέση. Θα διαβάσω πάλι συνταγή. Σε παρακαλώ, ας πούμε. Λοιπόν, οι γραμμούλες δυστυχώς θα τις πάρουμε, χτυπάνε τα τηλέφωνα, ας πούμε. Όχι, πρέπει να φύγουμε. Πρέπει να, να ξεκινήσουμε. Έλα, από Γιάννα, Γιάννα. Καλημέρα στην πρώτη. Έλα, για χαρά, καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλώς το να. Μπορώ εγώ στο Σταύρο. Στο Σταύρο είσαι. Α, είμαι ήδη. Ήδη. Οκ, χρόνια πολλά, παιδιά. Μηχανικός από Βόλο, είμαι Σταύρο, έχουμε γνωριστεί. Για λέγε. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Δηλαδή, η ανησυχία δικιά μου είναι εξής. Βλέπεις ότι στείνονται, είναι στημένοι από παντού, βάζουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Άθλου τους κόστους. Εντάξει, βγαίνει ο άλλος ο Κυρσάβας της Ευρώπης, ξέρω εγώ, κάνει αυτές τις δηλώσεις. Η ερώτηση είναι πώς αντιδράσει όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή αναρωτιέμαι, όταν είσαι σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ρε παιδί μου, πώς μπορείς να αντιδράσεις, τι μπορείς να κάνεις. Ποντάρεις το ότι έχουν πανικοβληθεί και θα φάνε τα μούτρα μόνοι τους. Δεν μπορείς να ποντάρεις αλλού. Δηλαδή τώρα τι να κάνεις, ασχοληθώ με τον Αυγενάκη, αφού τον βλέπεις από τα μούτρα. Έχει το μαλλί του Ίκα.
Ρε φίλε, ωραία είναι αυτά δηλαδή, εντάξει, αλλά από ένα σημείο και μετά, όταν θα αρχίσω να βγαίνουν οι αποφάσεις και από τη στιγμή που δεν υπάρχει στη δικαιοσύνη, δεν υπάρχει καμία απόλυτη εμπιστοσύνη πλέον. Καμία. Εγώ σου λέω ότι okay, εντάξει, ο κάθε υπάλληλος, αλλά από τη στιγμή που σε στείνουν και βγάζουν κάποιες αποφάσεις, τι κάνεις, ας πούμε. Δηλαδή, σαν οργανισμός, τι μπορείς να κάνεις, πού μπορείς να πας, ας πούμε. Υπάρχει κάποιος τρόπος. Μπορείς να πας, μια χαρά μπορείς να πας. Αλλά δεν μπορώ να σου πω στον αέρα τώρα. Α, ναι. Υπάρχει πάντως κάποιος. Αυτό είναι το θέμα. Εννοείται ότι υπάρχει. Απλά εσύ δεν μπορείς να πας τώρα στη λογική τη δική τους. Γιατί πρώτα απ' όλα ο στόχος σου εσένα είναι ποδοσφαιρικός καθαρά. Άρα λοιπόν το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να είναι η ομάδα cool. Να εξελίσσεται. Αν η ομάδα εξελίσσεται και παίζει, δεν πάνε να κάνουν αυτοί να στήσουν επιτροπές, να κάνουν εκεί να χορεύουν break dance, να κάνουν σαν να έχουν κλιμακτήριο κάθε μέρα, δεν πάνε να βάζουν τον Παπούλη να παθαίνει παράκρουση, δεν πάνε να βάζουν τον Αβγενάκη να κάνει τα δικά του. Εσύ τη δουλειά σου. Γιατί αν παρασυρθείς την τοξικότητά τους, θα παίξεις το παιχνίδι τους. Δεν μπορείς να κάνεις αυτό. Ναι, όχι να παρασυρθείς, απλώς να έχεις ένα plan B, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πας τώρα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ξέρω εγώ, και σε έχουν στημένο. Ναι. Εγώ σου λέω για να σου δημιουργήσουν πρόβλημα. Ναι, δεν μπορεί να αλλάξει τον νόμο η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δεν μπορεί, λες. Όχι. Τον νόμο, πώς θα τον αλλάξει. Είσαι αισιόδοξος. Απλά. Στην Ελλάδα ζούμε. Απλά θα σου πούνε, ουσιαστικά θα προσπαθήσουν να σου σκοτώσουν το ηθικό πλεονέκτημα. Αυτό θα κάνουν. Κατάλαβες. Τώρα το ηθικό πλεονέκτημα απέναντι στον Ολυμπιακό, τώρα δηλαδή πιστεύω ότι ο Βελζεβούλ ο ίδιος το έχει. Ωραία. Ο Βελζεβούλ, αυτό προσώπος, ο γνωστός. Μάλιστα. Έγινε. Έγινε, να είστε καλά, παιδιά. Καλή χρονιά. Άντε και ένα λεπτάκι. Τα πάμε και με αυτόν. Άμα συνεννοείσαι, άμα υπάρχει ένταση στο τηλέφωνο. Άμα τα λέμε τώρα. Χορηγή μας. Θέατρο Βεργίνα, Ρέτζεσι Καζίνο, Σινεμπασκόπεδε Μιούζικαλ, επισκεφτείτε το καζίνο και το θέατρο Βεργίνα. Δεν είναι υποχρεωτικό το να παίξετε, παιδιά. Αλλά εγώ ένα blackjack το ρίχνω μια γρήγορη και ένα ποκεράκι. Παπαπ. Mm-hmm. Όχι μηχανάκια. Ποκεράκι συνήθως. Ωραία. Από εκεί και πέρα. Be easy. Ασύρματο ίντερνετ, υποστήριξη δικτύων. Παπα. Ακούω φωνές. Ακούω φωνές. Αλλά ποιος μπορεί. Κάποιοι εμφανίστηκαν. Ναι, ναι. Όσοι επιθυμείτε γρήγορο ίντερνετ, όσοι για την επιχείρηση για το σπίτι, με σταθερά υψηλές ταχύτητες χωρίς διακοπές, η Be Easy είναι η λύση. Be Easy Solutions και τα Naxos βέβαια. Ό,τι και να λέμε, όταν σκέφτεσαι παπούτσια, το μυαλό σου πάει σε ένα brand ισχυρό, τα Nax, κωδική ειδική, μόνο εκεί μπορείς να τους βρεις, όλες οι μεγάλες μπράντες βέβαια. Παντού στη Θεσσαλονίκη, η Αριστοτέλους, η Μυστική Γωνία, η Αγία Σοφία, με την Τρένια Κόσμος και στην Αθήνα στο Βενιζέλος, πάλι εκεί έκανα μια κίνηση. Μα, ναι. Ναι. Νάξους μαζί μας και επίσημος προμηθευτής του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ και για φέτος. Κάπου εδώ εμείς δίνουμε τη σκυτάλη. Ο Στέλιος έχει πάρει 10 μέρες άδεια. 11. Καλά. Άμα ξαναπάρεις, τηλεφώνα μου. Πάλι, 11.42, δώσα και μια μέρα παραπάνω. Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Τα ξαναλέμε Δευτέρα. Φιλιά.